αιτία σε πολλές περιπτώσεις βοηθάμε την σιωπή της και τη στάση της, τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Κύριε, χαίρετε, High TV, το μέσα και απόψε μαζί σας. Για να μπαίνουμε στα θέματα της επικαιρότητας, για να αποκαλύπτουμε διάφορα πράγματα που δεν το κάνουμε με δημοσιογραφικό συναστυνομικό δαιμόνιο, γιατί εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, όπως έχουμε πει. Απλώς είναι διάφορες πολύ σημαντικές υποθέσεις στον τόπο μας, που καλό είναι να τις μαθαίνουμε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Χθες ήταν η μέρα του περιβάλλοντος και είχαμε μία συζήτηση για τα λεωφορεία. Έτσι γίνονται οι συζητήσεις που θέλουν να φέρουν ένα αποτέλεσμα, κατά τη δική μας άποψη. Γίνονται έξω από τον τόρο, τη φασαρία, τις αντεκλήσεις, τα ψέματα. Όταν όλα είναι ήρεμα, πιάνεις ένα θέμα, όπως ήταν χθες η μέρα του περιβάλλοντος, και τα λεωφορεία ευθύνονται για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, όπως έχει υποθεί κατά κόρο. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και εμείς αφιερώσαμε εν ηρεμία και ξαφνικά αυτή την εκπομπή. Βέβαια υπήρξαν διάφοροι οι οποίοι αντέδρασαν και οι οποίοι είπαν ότι δεν μας εκπροσωπεί ο κύριος που μίλησε χθες. Ο κύριος που μίλησε χθες είπε ο ίδιος ότι εκπροσωπώ 50 συναδέλφους μου. Είπε, εκπροσωπώ 50 συναδέλφους μου. Και στην αρχή και στη μέση της εκπομπής και στο τέλος. Επειδή έγινε αυτή η παρεξήγηση, η κασέτα είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θελήσει να την ακούσει. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι ηγεμόνες στον χώρο. Η ουσία είναι πως χθες υπόθηκαν κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Θα γυρίσω πάλι πίσω σε αυτά. Να περάσουμε στο τεράστιο θέμα του χρυσού, του ορυχείου, όπως θέλετε πέστε το, επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κασάνδρα. Τέλος πάντων, για μερικά χαστούκια, έτσι, αυτή πρέπει να είναι η λέξη. Επιτρέπετε πριν προχωρήσετε, μισό λεπτό, κάνω μια παρεμβολή για το θέμα των λεωφορείων. Δεν τελείωσα, θα γυρίσω πίσω. Να δούμε τι έγινε το 72 με τα 750 δισεκατομμύρια σημερινά λεφτά ενός μεγάλου Έλληνα που ακριβώς το όνομα Αθανασιάδης Μποδοσάκης. Οι συμπατριώτες μας τον ήξεραν ως Μποδοσάκη, με το μικρό το όνομα. Αυτό ήταν το μικρό το όνομα. Αυτός ο μεγάλος Έλληνας, από τους μεγάλους Έλληνες της Ανατολής. Του κόσμου. Του κόσμου. Του κόσμου. Θα πούμε λοιπόν, γιατί είναι για γέλια κάποια πράγματα, για μερικούς οι οποίοι λένε ό,τι θέλουν. Λένε ό,τι θέλουν. Πρέπει να σταματήσουν να λένε ό,τι θέλουν. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την επένδυση του Μποδοσάκη Αθανασιάδη των 750 δις σημερινά. Και όχι τα 60 δις του κυρίου Σόρου ή Σορού, ας το πούμε έτσι. Του μεγάλου αυτού Έλληνα, τι είχε ετοιμάσει να κάνει και γιατί σταμάτησε αυτό το 75. Να μας δώσουν μια απάντηση. Θα τα πούμε όλα όμως. Υπάρχει το άλλο ζήτημα, το τρομερό ζήτημα, ότι ένας ασθενής κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του πόνου σε ένα νοσοκομείο, 160.000 την ημέρα. Τρομερό νούμερο. Ούτε ένα από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία
της κοινωνικής ακτής, δεν ξέρω πού αλλού έχετε πάει εσείς. Εγώ δεν έχω πάει βέβαια. Αλλά ακούω. Από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία του κόσμου. 160.000 την ημέρα στοιχίζει στο δημόσιο ταμείο ένας ασθενής. Εμείς δηλαδή, ένας από εμάς που θα πάει σε ένα νοσοκομείο. 160.000 την ημέρα. Τέλος πάντων, για να ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Θα προσπαθήσουμε απόψε μέσα στη μία μισή ώρα που μας μένει να φωτίσουμε αυτά τα τρία ζητήματα όσο μας παίρνει η γνώση μας και η πληροφόρηση που έχουμε. Να γυρίσω πίσω στο πρώτο θέμα για το οποίο είπαμε χθες, για τα λεωφορεία και τις μεγάλες και πολλές αντιδράσεις που υπήρξαν πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, το λέω σε εσάς που τηλεφωνήσατε και είπατε ότι είσαστε εκπρόσωποι φορέων, ομάδων κλπ. Κλπ. Είσαστε συμπατριώτες μας και είσαστε άνθρωποι σεβαστοί, όποιοι και αν είστε και ό,τι και αν πιστεύετε. Αλλά κάποτε, όταν βρισκόμεθα κάτω από την πίεση ορισμένων γεγονότων, όπως αυτό της Γάβδου, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, είναι μια ιστορία που μοιάζει να είναι αστεία και γίνεται για κατανάλωση. Γιατί η Τουρκία σήμερα έχει τεράστιο πολιτικό πρόβλημα, εσωτερικό πρόβλημα δικό της. Γνωρίζει τα σχετικά. Υπέβαλε την παραίτησή του ως συνεργαζόμενος με την Τανσού Τσιλέρ, ο κύριος Μεσούτ Γιλμάζ. Και βεβαίως χρειάζονται τρόποι εκτόνωσης και διαφυγής των εσωτερικών πιέσεων προς τα έξω. Για εσωτερική κατανόηση, έτσι. Αυτό γίνεται σήμερα. Αλλά πίσω από αυτή την βιαστική, ας την πούμε, και για εσωτερική κατανόηση ενέργεια των Τούρκων, κρύβεται το πραγματικό τους πρόσωπο. Αυτό που δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ για τις διεκδικήσεις τους. Λοιπόν, αφού εμείς δεν εκφράζουμε την ελληνική κυβέρνηση, για όνομα Θεού, και ούτε εκφράζουμε το Υπουργείο των Εξωτερικών, δεν έχουμε το δικαίωμα καν, γιατί σεβόμαστε τους θεσμούς και τιμούμε την ψήφο του ελληνικού λαού όπου και αν την έχει δώσει, και είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίζουμε την κυβέρνηση που εκείνος επιλέγει στο βαθμό που λογικά πρέπει να τη στηρίζει κανείς, να λέει τα λάθη της, να λέει και μπράβο στα καλά που κάνει. Αυτό είναι η σωστή ενημέρωση και η σωστή δημοσιογραφία κατά τη δική μας άποψη. Υπάρχει μία φωνή από μέρους μιας μερίδας των συμπατριωτών μας, των απρόβλεπτων. Λοιπόν, και εμείς διεκδικούμε, κύριε Γιλμάζ, την Κωνσταντινούπολη. Τώρα, ας ελπίσουμε όμως ότι αυτή η κατάσταση θα πάει για εκτόνωση και απλώς θα γνωρίζουμε, έχουμε μάθει, τι έχουν στο μυαλό τους οι Τούρκοι. Γυρίζω πάλι πίσω στους φίλους και αγαπητούς τηλεθεατές που έχουν σχέση με τα λεωφορεία. Λοιπόν, ακούστε, τους εκπροσώπους των φορέων δηλαδή, οι οποίοι τηλεφώνησαν εδώ. Ακούστε, μέχρι ένα ορισμένο σημείο μπορούμε οι υπόλοιποι που δεν είμαστε στο χώρο αυτό ανεμιμηγμένοι να δεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση του ενός τρισεκατομμυρίου ζημιά, το οποίο καλούμεθα όλοι μαζί να πληρώσουμε στον κύριο Παπαδόπουλο ή στον οποιοδήποτε κύριο Παπαδόπουλο. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσετε κάποια στιγμή. Δεν μπορείτε άλλο να παίζετε με τα δημόσια λεφτά. Δεν μπορεί να γίνεστε πλούσιοι με τα δημόσια λεφτά. Τι να κάνουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να δείτε ότι υπάρχουν και άλλα ωραία πράγματα. Μια βόλτα την Κυριακή και το Σάββατο πρωί στην εξοχή, να κόψετε λουλούδια, να δείτε το πράσινο, να μάθετε να τρώτε λιγότερο. Κάνει και καλύτερο αυτό στην υγεία. Ναι. Οι πολλές τοξίνες βλάπτουν. Γιατί παλιά τρώγαμε κάθε φορά, κάθε Κυριακή κρέας, εμείς παλιότεροι. Και τρώγαμε και άλλα φαγητά, πιο φτηνά, πιο υγιεινά τελικά. Φτηνά και υγιεινά μαζί. Στην κατοχή δεν είχαμε καρδιοπαθείς. Κανείς δεν υπέφερε από την καρδιά του. Παρόλο που είχαμε και το άγχος και την αγωνία του πολέμου, της σφαίρας που μπορεί να μας τρυπήσει το κορμί από μια στιγμή στην άλλη.
Αλλά από καρδιά δεν υπέφερε κανένας, ειλικρινά. Κανείς, τίποτα. Αρτηριακό πρόβλημα δεν είχε κανένας. Είναι ειρωνία αυτό, θα μου πείτε. Εντάξει. Θα έρθω τώρα στο θέμα των λεωφορείων, γιατί η αντίδρασή σας ήταν τεράστια και θα σας δώσω μια απάντηση για να δείτε ότι πρέπει και εσείς να το ξανασκεφτείτε. Καλωσορίζω τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο και τη σημερινή μας μέρα. Απλώς υπήρξε μεγάλη αντίδραση χθες με το θέμα των λεωφορείων. Θα το ξεκαθαρίσουμε όμως τώρα και αυτό. Θα περάσουμε στο θέμα το δεύτερο του μεγάλου Έλληνα, του μεγαλύτερου Έλληνα όλων των εποχών, Αθανάση Μπουρουσάκη. Του μεγαλύτερου του κόσμου. Για να κλείσουμε το ζήτημα αυτό με την Κασάνδρα, γιατί δεν μπορούμε να τα ακούμε πια. Γιατί οι υπόλοιποι σου λένε, μα καλά, πότε έγινε αυτό, πότε, τι έγινε ακριβώς, ρε παιδιά, πείτε μας, να το μάθουν οι άνθρωποι, να ξέρουν εδώ πέρα που πάμε. Και βεβαίως, αν φτάσουμε στις 160.000 την ημέρα, που είναι ένα ζήτημα που επίσης θέλω να θίξουμε που και το έχουμε. Και με το, και με το συντάξιο και περίθαλψη, είναι δύο σοβαρότητα. Τα δύο αυτά σοβαρότητα κοινωνικά θέματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ζητήσει, ρωτάνε οι τηλεθεατές. Μα καλά, γέλετε, λέει, τους αρμοδίους, τους υπευθύνους και τους υπουργούς κλπ. Και απάντησα χθες και είπα ότι και προχθές τους καλούμε. Αλλά οι περισσότεροι. Αρθεί κοφεύουν. Όχι, δεν κοφεύουν. Αποφεύγουν να έρθουν με τον ΑΒΔ τρόπο. Με ευγένεια, με αυτό κλπ. Ξέρετε, τούτο εκείνο. Και είπα και το παράδειγμα ενός σπουδαίου ονόματος της πολιτικής ζωής του τόπου. Το είπα δημόσια. Δεν έχω λόγο να το κρύψω. Δεν είπα απλώς το όνομά του. Ποιος μου είπε, κοίταξε, θα έρθω, αλλά από τη συζήτηση, για να τελειώνουμε, μου λέει, επειδή είσαι έντιμος άνθρωπος, θα ξέρεις ότι εγώ δεν θα βγω ζημιωμένος, θα βγω κερδισμένος. Μεγάλο όνομα της πολιτικής ζωής. Μου λέει, θα λέω έτσι κατά πρόσωπο αυτά. Και του λέω, εγώ συμφωνημένες συζητήσεις δεν κάνω. Τα θέματα είναι αυτά. Θα μπορέσει να απαντήσετε, κύριε. Και αυτό δεν ήλθε. Όχι, δεν του είπα εγώ να έρθει. Λέω, εγώ τέτοιες συζητήσεις δεν μπορώ να κάνω. Το ίδιο. Θα πάμε μέχρι τέλος. Αυτή η συζήτηση θα είναι. Και έτσι θα είναι. Λοιπόν, τελειώνουμε αυτό. Να γυρίσουμε πίσω στα λεωφορεία. Λόγων διδώνε και δέχεστε, λέει ο Πλάτων, δεν λέει αποδέχεστε. Τέλος πάντων. Να πούμε πίσω στα λεωφορεία. Χθες είχαμε μια εκπομπή η οποία ήταν πάρα πολύ. Είχε πολλές αντιδράσεις και πρέπει να σας πω ακόμα, δεν ξέρω αν ακούσατε. Μια λαϊκή παροιμία η οποία λέει η αρχή το ίμιση. Και ενός κακού μύρια έπονται. Είναι δύο οι παροιμίες. Όλο το θέμα αυτό των λεωφορείων των Αθηνών ξεκίνησε από εποχής ΕΡΕ. Δημιουργός αυτού του προβλήματος είναι ο κύριος Καραμαλής. Σαν υπουργός τότε δημοσίων έργων. Μια στημένη υπόθεση, εσείς πρέπει να την ξέρετε καλύτερα από μένα, εάν θέλετε να τα πείτε, πέστε τα. Εγώ ξέρω το εξής απλό, ότι σε όλη την ανθρωπότητα υπάρχουν ουσιαστικώς τέσσερα στάδια μαζικών συγκοινωνιών. Είναι το λεωφορείο, είναι το πρώτο στάδιο. Ο πρώτος τρόπος μάλλον. Ο δεύτερος τρόπος είναι το τρόλεϊ. Ο τρίτος, προχωράμε προς τα πάνω, είναι το τραμ. Και ο τέταρτος είναι το τρένο. Και σε όλη την ανθρωπότητα το λεωφορείο, το τρόλεϊ και το τραμ είναι επιφανειακά πράγματα. Και το τρένο είναι διτό. Είναι και επιφανειακό, ένα αέριο, αυτό που είχαν προτείνει οι Ιάπωνες σε εμάς. Και είναι και υπόγειο, το περιβόητο μετρό. Όλη η ανθρωπότητα έχει τραμ. Οι Ελβετοί έχουν τραμ, οι Γερμανοί έχουν τραμ, οι Αμερικάνοι έχουν τραμ, οι Ιάπωνες έχουν τραμ. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ήταν αυτός ο πεφωτισμένος, ο οποίος αν ήταν ο ίδιος ο Καραμαλής ή του το είπανε, ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει τραμ. Είμαστε η μοναδική χώρα που είχε ένα καταπληκτικό συγκοινωνιακό δίκτυο με τραμ. Το τραμ έχει το πλεονέκτημα ότι όταν υπάρχει πολλή κυκλοφορία, βάζεις 1, 2, 3, 4, 5 βαγόνια όσα θέλεις και παίρνεις όλο τον κόσμο. Ενώ αυτό δεν μπορεί να γίνει με το λεωφορείο, ούτε μπορεί να γίνει με το τρόλι, διότι το τρόλι και το λεωφορείο ελύσεται μέσα στον δρόμο που κυκλοφορούν και τα άλλα αυτοκίνητα. Και ως εκ τούτου, εμείς είμαστε στην τρίτη βαθμίδα μαζικών συγκοινωνιών, δηλαδή στο τραμ, και ενώ έπρεπε κατά τον Α ή Β ξεκάθαρο τρόπο να πάμε στην τέταρτη βαθμίδα, δηλαδή την εποχή τότε επί ΕΡΕ, τη δεκαετία του 60, αφού είχαμε φτάσει στο τρίτο στάδιο και βλέπαμε ότι αυτή η συγκοινωνία δεν μας επαρκεί, έπρεπε ξεκάθαρα να πάμε στο τέταρτο στάδιο, τότε δηλαδή τη δεκαετία του 60 να ξεκινήσουμε την υπόθεση του Υπουργείου Τρένου, με τη μόνη διαφορά την εξής και πάρα πολύ απλή, ότι είναι γνωστόν ότι η Αθήνα είναι γεμάτη αρχαία.
και ότι οπωσδήποτε δια της υπάρξεως της λεγόμενης αρχαιολογικής εταιρείας κάποια στιγμή όταν θα πέφταμε πάνω σε αρχαία θα ερχόταν η αρχαιολογική εταιρεία, θα έλεγε στο παιδιά εδώ δεν μπορεί να προχωρήσετε διότι έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Ανταυτού εμείς κάναμε το εξής εξωφρενικό σαν τι να το πω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Επετάξαμε εν μία νυχτή τα τραμ, τις ράγες, τα καλώδια, τα ανταλλακτικά, την εκπαίδευση, δηλαδή επένδυση του ελληνικού λαού, του φορολογουμένου, διότι είπατε πριν το δημόσιο χρήμα. Θα μου επιτρέψετε την, αν θέλετε, όχι διόρθωση, αλλά την αντίληψη ότι είναι πιο δημόσιο, δεν υπάρχει δημόσιο χρήμα. Ένα χρήμα υπάρχει, του Έλληνος φορολογουμένου. Το δημόσιο χρήμα που έβγαλε ποτέ το δημόσιο τίποτα, διότι εάν το δημόσιο είχε δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες, όχι μονοπωλιακές, ανταγωνιστικές και από αυτά έπαιρνε χρήματα και έφτιανε διάφορα, τότε θα δεχόμουν τον όρο δημόσιο χρήμα. Από τη στιγμή που όλο το χρήμα του δημοσίου προέρχεται από τον Έλληνα φορολογούμενο, αυτή την αν θέλετε διαφοροποίηση. Εν μία νυχτή λοιπόν, τη δεκαετία του 60 εμείς, του 50 με σχολείται λάθος, επιάσαμε όλη αυτή την επένδυση του ελληνικού λαού, τα βαγόνια, τις ράγες, τις κολόνες, τα καλώδια από πάνω και τα πετάξαμε το πράθυρο. Μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Και ανταυτού, ενώ ήμασταν στην τρίτη βαθμίδα των μαζικών συγκοινωνιών, το ΤΡΑΜ, πήγαμε στο λεωφορείο, στην πρώτη, γυρίσαμε δηλαδή ή στην πρώτη, ήμασταν στην έκτη δημοτικού και πήγαμε στην πρώτη δημοτικού. Από τη στιγμή που ξεκίνησε εκείνο το κομφούζιο, τότε αν θυμάσαστε μάλιστα το λεωφορείο, η άδεια του λεωφορείου όπως και το έξω, είχε 3.000 λίρες. Και γινόταν το σώσε. Ο κομματικός φίλος έπαιρνε την άδεια του λεωφορείου, την πούλεγε στην αγορά, έπαιρνε τα λεφτά, τα έδινε στο κόμμα, τα άλλα τα καρταγε ο ίδιος, γινόταν ένα άλλη μαλλιβράση, ένα άλλη συμβερίση, το οποίο το γνωρίζετε. Ως εκ τούτου τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί εμείς ποτέ δεν ακολουθήσαμε την παγκόσμιο παράδοση, την πεπατημένη και ερχόμαθα. Κάποια στιγμή το 1977-78 έρχεται η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Καραμαλή και λέει τα λεωφορεία τελικώς που εμπάσχε τόσο καλός ή κακός υπήρχαν, τα κρατικοποιώ με το έτσι θέλω. Το ανήκομενοι στην Δύση και είμαστε φιλελεύθεροι και είμαστε και κοινή αγορά και είμαστε οτιδήποτε θέλετε και έξω από το ΝΑΤΟ και έξω από το ΝΑΤΟ και δεν συμμαζεύεται, φτάσαμε εις μεν τα λόγια να είμαστε με την κοινή αγορά, με τη Δύση, να είμαστε ελευθέρα οικονομία, να είμαστε δημοκρατία, να κάνουμε δημοψηφίσματα για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό και από την άλλη δια νόμου παίρναμε τα λεωφορεία του Κοσμάκη και τα κάναμε κρατικά. Και βεβαίως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από τη στιγμή που αρχίζει μια δημόσια υπηρεσία αρχίζει το ρουσφέτη εκ των πραγμάτων. Κύριε Υπουργέ, είμαι ο Μπατζανάκης, είμαι ο ξάδελφος από το πρωτοπολί καρό σου στο τάδε χωριό κτλ. Σε παρακαλώ να μου διορίσεις το παιδί μου, πού να το διορίσουμε, βάλ τον ξέρω εγώ εισπράκτορα. Μα έχουμε, δεν βαριέσαι έναν εισπράκτορα ακόμα. Έναν οδηγό ακόμα. Ένα τιμονιέρι ακόμα και πάει λέγοντας και ένα φύλακα ακόμα και φτάσαμε σε αυτό το 1,3 εκατομμύριο. Και το αστείο της υποθέσεως είναι ότι έρχεται ποιος, η Νέα Δημοκρατία να καταγγέλει αυτή την απαράδεκτο πράξη την οποία η ίδια έκανε. Μου θυμίζει λίγο για το νόμο του 1983. Και έρχεται βεβαίως εν συνεχεία η υπόλοιπη, το άλλο alter ego, διότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι η ίδια κατάσταση. Αλλάζουν τα καπέλα. Και τη συνεχίζουν αυτή την υπόθεση, ο ένας τα αποκρατικοποιεί αυτός που έκανε το έγκλημα και εν συνεχεία έρχεται ο άλλος και λέει όχι, εγώ θα ξανακάνω το έγκλημα. Με αποτέλεσμα, αντί να πούμε στους Ιάπωνες ευχαριστούμε πάρα πολύ όπως κάνουν και οι Ιάπωνες έτσι, περάστε φτιάχτε τα. Να μας φτιάξουν ένα αέριο τρενάκι, μπυρ παρά, σε πολύ λιγότερα λεφτά, ταχύτατα και να ξεμπερδέψουμε ή έχοντες την γνώση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ίδιο υπόθεση και του αεροδρομίου. Παίρνω τώρα ευκαιρία από αυτό ότι σε όλο τον κόσμο λένε μάλιστα η θάλασσα είναι ελεύθερο πράγμα, πλωτός διάδρομος. Έχουμε εμείς, έχουμε τέτοιο πράγμα, έχουμε. Έχουμε, ναι. Έχουμε τη Μακρόνηση. Έχουμε τη Μακρόνηση. Ήταν το σχέδιο τότε του Δοξιάδη, ο οποίος όμως και αυτή είναι πάρα πολύ. Εδώ δίπλα εκεί που είναι το αεροδρόμιο κύριε.
ένας διάδρομος να μπαζώσουμε, να πούμε φέτε τα μπάζα όλα, ρε, τα σκουπίδια κτλ. Δεν με καταλάβατε, ακούστε γύρω σε ποιον τον προκειμένου, κάτι, κοιτάξτε. Αυτή η ιστορία πρέπει κάποτε να τελειώσει. Εδώ έχουμε θεοποίηση λοποδίτες, έχουμε θεοποίηση απατεώνες, έχουμε θεοποίηση λίθιους, έχουμε θεοποίηση και τι όλα αυτά τα χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ας μην στραφούμε τώρα να κάνουμε ανάλυση της προσωπικότητας καθενός από αυτούς τους τυχοδιώκτες, από αυτούς τους ανεγκέφαλους που πέρασαν από το τομάρι μας απάνω. Αυτούς ας μην συζητήσουμε τώρα πια. Ας μπούμε όμως στην ουσία του θέματος, γιατί ο άλλος θα πει, έχετε διάθεση να βρίσετε κάποιους. Τους όχι, έχουμε γράψει τα παλιά μας τα παπούτσια. Η ουσία του πράγματος είναι... Ακούστε, να έρθουμε στην ουσία. Οι τηλεθεατές θέλουν να μάθουν αυτό τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, πείτε μας την αλήθεια. Εμείς αυτό κάνουμε εδώ. Η αλήθεια να είναι... Να φτάσουμε στο θέμα, ένα-ένα, μην τα μπλέξουμε. Να φτάσουμε στο θέμα αυτό που θέλω να απαντήσουμε σήμερα και να το κλείσουμε, να βγούμε στο δεύτερο και στο τρίτο, γιατί θα πάμε την ώρα και δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, λεωφορεία συνέχεια. Λεωφορείων συνέχεια. Προχθές, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, θα έρθω. Ήταν εδώ ο κύριος Ιάσον Στράτος. Είπα στους τηλεθεατές ότι δύο μεγάλες ομιλίες γίνονται ετησίως από τον πρωθυπουργό της ώρας. Από τον ηγέτη, από τον αρχηγό. Ένας είναι ο αρχηγός. Ο πρωθυπουργός της χώρας. Η πατρίδα μας με το ισχύον σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Ο πρωθυπουργός είναι ο ένα. Μάλιστα. Εντάξει. Σε άλλες χώρες είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε εμάς είναι ο ένας ο πρωθυπουργός. Γαλλία και Αμερική. Αυτός λοιπόν βγάζει δύο λόγους. Ετησίως βαρυσήμαντος για την πολιτική της κυβέρνησής του. Ο ένας βγαίνει στη Θεσσαλονίκη διεθνή έκθεση και ο άλλος βγαίνει στο σύνδεσμο ελληνικών βιομηχανινών που λέγονται σήμερα. Εδώ λοιπόν ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΠ. Προχθές μας έκανε τιμή και ήρθε ο κύριος Ιάσον Στράτος και για να βιαστώ, θα το πούμε μετά στη συνέχεια, είπε ο άνθρωπος για τις ιδιωτικοποιήσεις. Σεμνότατα, ήρεμα, είπε δεν έχουμε περιθώρια. Ιδιωτικοποίηση. Και ο 1083 και το τραπεζικό σύστημα να καταργηθεί αύριο, είπε εδώ. Αυτό είναι η αιτία του κακού, αν θέλουμε να παράγουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε συντάξεις, μισθούς και τέτοια. Φεύγω και ξαναγύρω στο λεωφορεία. Θα έρθω πάλι εκεί. Λοιπόν, λεωφορεία. Μετά από το σάλο που έγινε. Όλες οι συζητήσεις αυτές, τις οποίες ακούσαμε τον τελευταίο καιρό, είναι για γέλια. Και ξαναλέμε πάλι. Η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή κρατικοποίησε τα λεωφορεία ως Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Το μεγάλο λάθος, κατάλληλος έγκλημα κατά του Έλληνα φορολογούμενου και του Έλληνα επιβάτη. Δεν μπορείς κύριε να με κυβερνάς αφού δεν ξέρεις να με κυβερνήσεις. Δεν σου λέω ότι έχεις κακή πρόθεση. Έτσι θελικός. Δεν σου λέω ότι έχεις κακή πρόθεση. Δεν στο λέω αυτό. Δέχομαι ότι η πρόθεσή σου είναι καλή. Ότι θέλεις να με βοηθήσεις. Είσαι άσχετος, κάτσε σπίτι σου. Άσε με ήσυχο. Βλέπετε, χαμογελάω. Μισό λεπτό. Ναι. Του είπε ο Δοξιάδης, Κωστάκη, στη Μακρόνησο το αεροδρόμιο. Να, πάρ' και τη μελέτη τζάμπα να στη δώσω. Είχε την πρόθεση. Δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Είναι απλό. Δεν κατάλαβε ή δεν τον αφήσαν να καταλάβει. Μα ποιος να τον αφήσει, γιατί ποιος να τον εμποδίσει. Μισό λεπτό. Ξύλωσε τα τραμ. Προσέξτε. Έγινε πρωθυπουργός. Δεν είναι, θέλω να στραφώ εναντίον τώρα. Δεν το αντικείμενο αυτό της συζήτησης. Δεν μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Πέστε το σας παρακαλώ. Ο άνθρωπος έχει κλείσει το πολιτικό του βίο. Πέστε το σας παρακαλώ. Θυμάμαι το στημένο πράγμα. Ήμουνα ήδη εν ενεργεία στο χώρο. Αυτό θέλω να πείτε. Απ' έξω από την Μεγάλη Βρετανία υπήρχε μία. Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει πρόθεση, υπάρχουν λάθη. Ναι. Δηλαδή, τι υπήρχε. Εμείς είχαμε μια εταιρεία η οποία λέγεται Power. Είχαμε άλλη μια εταιρεία η οποία λέγεται John Ullen. Ullen. Αυτή ήταν αμερικάνικη εταιρεία η οποία μας έδωσε την τεχνογνωσία και την εργολαβία για το νερό. Δηλαδή, αποκτήσαμε... Και έκανε και το φράγμα στο Μαραθώνα. Και το φράγμα στο Μαραθώνα. Αυτή η εταιρεία, λοιπόν, η Ullen, η αμερικάνικη, ήταν μια εταιρεία η οποία εργάζεται παράλληλα εδώ. Θεωρείται το ωραιότερο φράγμα του κόσμου, γιατί είναι με πεντελικό μάρμαρο φτιαγμένο. Ναι. Εκτός από αυτό, την εργασία αυτή που μας έκανε αυτή η εταιρεία και η οποία βεβαίως μετά πέρασε στα χέρια των Ελλήνων, της ΕΙΔΑΠ ας πούμε σήμερα, ήταν αυτή η βρετανική εταιρεία, η Power, η οποία είχε αναλάβει. Και τις εγκαταστάσεις στο Φάληρο. Τη συγκοινωνία με τα λεωφορεία τα κίτρινα, κάτι να πούμε και τη μάρκα τους, Τίλωρας βρετανικά πετρελαιοκίνητα, τα οποία είχαν και τον οδηγό κλεισμένο σε τζάμια μέσα, πολύ ωραία λεωφορεία, και είχαν και τα τραμ.
Αυτή λοιπόν είχε κάνει μια σύμβαση, αν θυμάμαι καλά, για 100 χρόνια. Να εκμεταλλεύεται τις συγκοινωνίες στη χώρα, κάνοντας όλο το έξοδο τοποθέτησης του συστήματος, ράγες, σύρματα, ηλεκτροδότηση, κίνηση, βαγόνια, να τα φέρει στην Αθήνα, τα οποία νομίζω ήρθανε από την Ιταλία και από τη Βρετανία. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, νομίζω ότι είχαν πάρει και από τους Ιταλούς κάποια βαγόνια. Αλφα Ρωμαίο. Αλφα Ρωμαίο ήταν τα τρόλεϊ. Τα τρόλεϊ. Όχι, προσέξτε. Αλφα Ρωμαίο τα τρόλεϊ, τα πρώτα τρόλεϊ. Αλλά υπήρχαν και τραμ, τα κίτρινα, τα μεγάλα, είχε όχι φέρει, τα πράσινα. Είχε φέρει ιταλικά τραμ και είχε και βρετανικά, νομίζω, βρετανικής κατασκευής, αλλά κυρίως ιταλικά. Τέλος πάντων, τραμ είχαμε δύο ειδών, όπως θυμάστε, τα πράσινα και τα κίτρινα. Και τα κίτρινα. Τα κίτρινα έμοιαζαν περισσότερο με το σημερινό βαγόνι του οτομοτρίς. Με τα εξπρές κάπως έτσι. Τα εξπρές κάπως έτσι, ναι. Έμοιαζε με τα... Πιο αεροδυναμικά. Ναι, του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου σήμερα τα βαγόνια. Κάπως έτσι μοιάζαν τα τραμ. Τα οποία είχαν μπρος-πίσω μοτέρ και γύριζαν μπρος-πίσω. Δεν ήταν να κάνει στροφή, γύριζαν ανάποδα. Δηλαδή πήγαινε και ανάποδα. Το τραβαγέρες πήγαινε την άλλη μεριά. Πήγαινε το τραβαγέρες από την άλλη μεριά και πήγαινε το τραμ, έφυγε προς τα εκεί. Και ξανά πήγαινε. Ηλεκτρικό είναι, δεν είναι. Ηλεκτρικό. Ένα διακόπτη γυρνάς. Σύμφωνα. Λοιπόν, εκεί τι έγινε τώρα. Γι' αυτό λέω η πρόθεση. Είπε ότι να ξυλώσουμε αυτή τη σύμβαση. Να φύγουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Αλλά αυτό ήταν και το κόλπο για να πιστεί ο λαός ότι ο νέος ηγέτης ήταν ο Καραμαλής. Λοιπόν, αυτά είναι γνωστά. Όχι, δεν είναι γνωστά, να τα πείτε. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε κυβέρνηση πλαστήρα Παπάγου στα 1952. Μετά έχουμε κυβέρνηση, νομίζω, Ελληνικός Συναγερμός ήταν ο τίτλος του κόμματος. Ελληνικός Συναγερμός. Όχι κυβέρνηση Παπάγου πλαστήρα, κυβέρνηση πλαστήρα. 52. Πλαστήρα. Κυβέρνηση πλαστήρα Τσουδερού. Σοφοκλή Βενιζέλου. Νικολάου Πλαστήρα. Εμμανουήλ Τσουδερού. Σοφοκλή Βενιζέλου. Μάλιστα. ΕΠΕΚ 1952. Φεύγω από αυτό το σταθμό διακυβέρνηση τη χώρα. Έχουμε εκτέλεση Μπελογιάννη εκεί. Έχουμε πολλά. Ποιο κόντω τον Μπελογιάννη, δίνει χάρη ο πλαστήρα. Τελικά ο Μπελογιάννη εκτελέστηκε. Αυτό δεν μα το εξήγησε κανεί ποτέ. Πάει αυτό. Ερχόμαστε στην κυβέρνηση Παπάου, Ελληνικό Συναγερμό. Γίνεται μία σύγκρουση με το παλάτι τότε. Μιλάμε για μια Ελλάδα όπου κάθε δελτίο ειδήσεων του Εθνικού Ιδρύματο Ραδιοφωνία, κάθε δελτίο ειδήσεων ξεκινούσε με τη φράση. Εκ του μεγάλου βασιλικού αυλαρχείου εξεδόθη το ακόλουθον ανακοινωθέν. Ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς. Όλα τα δελτία. Να είχαν σκοτωθεί 500 άνθρωποι σε ατύχημα στην Αθήνα, θα ξεκινούσε. Εκ του μεγάλου βασιλικού αυλαρχείου εξεδόθη ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς. Εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στους συγγενείς των θυμάτων. Έτσι αλλιώς θα γύριζε η είδηση και θα έρχονταν εκ του μεγάλου βασιλικού αυλαρχείου. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αλλιώς. Ζάπιο Μέγαρο, υπόγειο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, προϊστάμενος ειδήσεων. Βύρον Σταματόπουλος, μετέπειτα Υπουργός Προεδρίας της κυβερνήσεως Γεωργίου Παπαδοπούλου. Δικτατορία δηλαδή. Μάλιστα. Γίνεται ένας... Δεν νομίζω ότι εγώ είμαι αρμόδιος να μιλήσω για τη σχέση που είχε ο Αλέξανδρος Παπάγος με την οικογένεια του Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ. Δεν είμαι εγώ που θα το πω. Θα το πούν ιστορικοί μετά από μερικά χρόνια. Προσέξτε, και Γλίξμπουργκ, και. Χριστιανός είναι το όνομα. Το επώνυμο του Γεωργίου του Πρώτου είναι Χριστιανός. Φτά. Και άλλα 4-5 και Γλίξμπουργκ, μια περιοχή. Σύμφωνο. Και το πρώτο επίθετό του είναι αυτό. Είναι Χριστιανός. Αυτό είναι το πραγματικό όνομα. Ιδανική. Δανός υπήκοος. Δανός, σαφώς. Έτσι. Λοιπόν, οπότε έχουμε Κωνσταντίνος Χριστιανός. Έτσι. Βασιλεύς των Ελλήνων τότε κλπ. Βάσετος, γιος του Γεωργίου του Πρώτου. Όχι, ο Κωνσταντίνος του Παύλου. Ο Παύλος είναι, ο Κωνσταντίνος είναι γιος του Γεωργίου και ο Παύλος γιος του Κωνσταντίνου και ο Κωνσταντίνος γιος του Παύλου. Τα λέω καλά. Όχι. Πώς όχι. Ποιο είναι ο Παύλος. Γιώργιος ο πρώτος έκανε Κωνσταντίνων. Ο Μουστάκιας. Ναι, ο Γιώργιος ο πρώτος. Όλγα η γυναίκα του. Που ναι. Τον σκότωσαν στη Θεσσαλονίκη. Μα τον εδωλοκόνησαν. Ο Κωνσταντίνος. Ο γιος του. Γι' αυτό μιλάω εγώ τώρα. Α, για τον Κωνσταντίνο. Μάλιστα. Εκεί έχω σταματήσει. Βαλκανικός πόλεμος λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Ο Μουστάκιας.
Που δολοφόνησαν στη Θεσσαλονίκη. Που είναι το άγαλμά του στο πεδίο του Άριος και στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Βαρδαρίου. Πολύ ωραία. Μιλάμε για αυτό, το μουστάκι, τον Γιώργιο. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι δανικής. Δανικής. Όλοι δανικής καταγωγής. Καταγωγής και το επίθετό του είναι χριστιανός. Μπαμ, μπαμ, μπαμ και γλίτσι που στο τέλος. Έχει 5-6 ονόματα. Εμπάσχετο, 5-6 επίθετα, θα πούμε έτσι. Εκτός του λοιπόν, Κωνσταντίνου. Του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι. Ποιανού το τελευταίο έβαλε. Μην μιλάμε για αυτόν τώρα. Όχι, άλλο λέω. Είναι πρόσφατη ιστορία. Ναι, ο οποίος είναι δανογερμανικής καταγωγής. Εντάξει, είμαστε πίσω πολύ. Μιλάμε Γεώργιος Μουστάκιας, υιός του Κωνσταντίνος. Ο άνθρωπος ο οποίος πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Μια καλή εποχή, θα λέγαμε τότε. Η καλύτερη. Μια πολύ καλή εποχή, γιατί και αυτός, για να μην τον αδικήσουμε, ήταν ένας άνθρωπος που καταλάβαινε. Δηλαδή καταλάβαινε το μέγεθος του πολιτικού που είχε μπροστά του, του Ελευθερίου Βενιζέλου, και ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κακίες. Όχι. Ήτανε καλός. Εγώ θα παρακαλούσα να κάνουμε μερικές εκπομπές αυτή την περίοδο της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, πρωτίστως να ξεκαθαρίσουμε Βόρειο Επιρωτικό, Πρώτο Βαλκανικό, Δεύτερο Βαλκανικό και πρωτίστως το 22, κύριε Γούλτα, το οποίο είναι τόσο συγκεκριμένα, τα οποία πρέπει κάποτε ορισμένα τίποτα πράγματα να συγκεκριμένο. Έχει, είναι όλα ξεκαθαρισμένα. Τώρα πια για τους γνωρίζοντας. Τώρα πια. Εγώ μιλώ για τον κόσμο. Εντάξει. Λοιπόν, ας γυρίσουμε λοιπόν σε αυτή την σύγκρουση. Λέω, δεν θα μιλήσω εγώ για τη σχέση που είχε ο Παπάγος με την οικογένεια των χριστιανών. Αυτό είναι κάτι που θα το πει η ιστορία μετά από μερικά χρόνια, αν θέλει να το πει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα σταματήσω στη διένεξη μεταξύ Αλεξάνδρου Παπάγου και της βασιλικής οικογένειας τότε. Έχουμε λοιπόν μία ρήξη μέσα σε αυτό που είπα πριν, είναι και η απόδοση της στραταρχικής ράβδου, την οποία μόνο ο Παπάγος πήρε. Ο βασιλιάς είχε ως αρχηγός όλων των χερσαίων και θαλασσίων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, είχε αυτό το ραβδί μπρος και πίσω που είναι με τα εμβλήματά του, η στραταρχική ράβδο, την οποία είχε μονίμως και μόνον ο βασιλεύς, ο οποίος ήταν και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή τη στραταρχική ράβδο για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος, της μοναχίας της Ελλάδος, πήρε ο Παπάγος. Δόθηκε αυτή η ράβδος σε κοινό θνητό. Και στο Παπάγο. Τι είπατε? Και. Την είχε ο βασιλιάς και την έδωσε και στον στατάρχη. Ναι. Τον οποίο ονόμασαν στατάρχη για να την πάρει, αλλιώς δεν μπορούσε να την πάρει. Έτσι. Σαν στρατηγός δεν την έπαιρνε. Σύμφωνα. Πήρε λοιπόν και τι έτσι ονομάσει στρατάρχης Παπάγος. Εκεί έχουμε μία διαμάχη. Έχουμε όξυνση της κατάστασης και των διαφορών και έχουμε τον Παπάγο να κατεβαίνει στην πολιτική, όπου στην πρώην πλατεία, όχι πρώην πλατεία, και σήμερα πλατεία Κολοκοτρώνη στην Αθήνα, γιατί το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, έχουμε πει και άλλη φορά, δεν ήταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα, πιο κάτω, αλλά βρίσκεται στη θέση όπου είναι τώρα εκείνο το ρολόι που έχει φτιάξει ο Έδερτος, δήμαρχος, που είναι ένα ρολόι που έχει φτιάξει το έδαφος εκεί στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Ναι, ναι. Εκεί ακριβώς ήταν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Μπροστά από αυτό το ξενοδοχείο κλπ. Και μπροστά από το κεντρικό, τη ΤΟΑ του κεντρικού που λέει κεντρικών. Το Ατενέ Παλάς παλιά που ήταν. Ατενέ Παλάς στο ξενοδοχείο. Ακριβώς μπροστά του ήταν εκεί το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Για την προσωπία της Ρόλεξ και τα λοιπά. Ναι, ναι. Γιατί εκεί που είναι σήμερα το άγαλμα του Κολοκοτρώνη ήταν η πόρτα, η σιδερένια, η μεγάλη της Παλιάς Βουλής, όπου και δολοφονήθηκε ο Πρωθυπουργός Δηλιγιάννης. Θεόδωρος Δηλιγιάννης. Στα χίλια. Όποτε. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Εκεί καβάλα στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, καβάλα ήταν ο Δαλαπατρίδης, που όταν ανέβαινε η διαδήλωση από την Ομόνια, γιατί έριξε τις κανονιές ο Κοντήλης, σκοτωθήκανε μερικοί, έγινε η διαδήλωση, και ενώ ήταν όλοι εξοργισμένοι, ήταν τον Δαλαπατρίδη απάνω και αρχίσανε την πλάκα. Και τους λέει ο Δαλαπατρίδης, ο άνδρας Αθηναίοι, ιδού τα όπλα σας να εφορμήσετε κατά το εχθρού. Και του λένε ποια όπλα, Δραπατρίδη, και έδειξε τότε χτιζόταν το μετοχικό ταμείο στρατού. Και ήταν οι σκαλοσιές. Να πάρουν τα μαδέρια. Ναι, και όρμησε ο κόσμος, πλάκο στα μαδέρια. Και ο Κοντήλης βέβαια δεν χωράτευε, πλάκο στις κανονιές. Και τους άφησε τους πληγωμένους και τους νεκρούς τρεις μέρες. Γι' αυτό ακούγανε Κοντήλη οι Έλληνες. Μεγάλη μορφή, θέλει ανάλυση. Πάσε ο τρόπος.
Άρα σας διάκοψα, με συγχωρείτε. Να πούμε, το Δελαπατρίδης, ένας γνωστός τύπος της αθηναϊκής κοινωνίας τότε, πτυχιούχος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο οποίος ήταν ντυμένος με φράκο και ημίψιλο καπέλο μέρα-νύχτα, είχε πάθει μια ψυχική νόσο, είχε τρελαθεί δηλαδή, και γεννούσε στην Αθήνα και έβγαζε λόγους. Είχε ένα κόμμα. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί λένε ψυχική νόσος, αφού είναι εγκεφαλική νόσος. Εγκεφαλική νόσος. Εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε έτσι. Ναι. Ο οποίος είχε ιδρύσει και ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, και γυρνούσε την Αθήνα και διάφοροι πλούσιοι της Αθήνας τότε τον χρηματοδοτούσαν. Νομίζω πέθανε στα 1900. Στα 1900. Θα σας πω. Στα 1958. Σε μια υπόγεια σκάλα κάτω από την εφημερίδα Ακρόπολης στην οδό Σταδίου 16. Τον βρήκανε παγωμένο το πριν εκεί, τον περίφημο Δελαπατρίδη, ο οποίος είχε αφήσει εποχή. Λοιπόν, φεύγουμε από το ένα θέμα, πάμε στο άλλο. Να γυρίσω λοιπόν στη διένεξη μεταξύ Ανακτόρων και Παπάγου, όπου ο Παπάγος προκάλεσε τότε τα Ανάκτορα, διέκοψε τις σχέσεις μαζί τους, ίδρυσε το κόμμα του Ελληνικού Συναγερμού εκεί που ήταν η θέση του Αγάρματος του Κολοκοτρώνη πριν, όπως είπαμε, στο θέατρο Κεντρικών, μέσα εκεί. Και πήρε τις εκλογές με μεγάλη διαφορά και έγινε κυβέρνηση και έκανε σημάτηση κυβέρνηση. Υπουργός Συντονισμού τον Μαρκεζίνη. Σπύρο Μαρκεζίνη. Έχουμε λοιπόν τότε μια περίεργη κατάσταση, έχουμε μια ασθένεια του Παπάγου και το θάνατό του βέβαια, όπου ανέμεναν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την από τα Ανάκτορα, ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών Στέφανος Στεφανόπουλος. Αυτός είχε τις πιο πολλούς υπογραφές. Ναι. Και ο Κανελόπουλος. Ο γνωστός πολιτικός και φιλόσοφος, ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος. Δεν την πήρε κανείς αυτή την εντολή, αλλά ξαφνικά την πήρε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, κεραυνός στην εθρία, αφού προηγουμένως ψάχναν τον Στεφανόπουλο τρεις μέρες. Το πολιτικό του image, ας το πούμε έτσι, το είχαν στημένο. Με αυτή, και φτάνουμε εδώ στο ζήτημα που θέλετε να πω, με αυτή την θεατρική παράσταση στην οδό Πανεπιστημίου απ' έξω από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Καραμαλής, παρουσία του αστυνομικού διευθυντή της Αθήνας εναντίον, του εισαγγελέα εναντίον και των άλλων αρχών εναντίον, διέταξε υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων Έργων να ξυλώσουν τις γραμμές του τραμ. Και πράγματι αυτό έγινε, και μάλιστα ένα βαγόνι, δεν θυμάμαι οι δύο, έμειναν από την Περιά προς την Καλλιθέα. Και τα πήρε γερανός και τα μετέφερε τέλος πάντων, γιατί δεν είχαν πλέον δρόμο να επιστρέψουν πίσω. Ξύλωσε τις γραμμές του τραμ. Γι' αυτό σας είπα, η πρόθεση. Έχει σημασία η πρόθεση. Τι πρόθεση είχε και το έκανε αυτό. Ξύλωσε τις γραμμές του τραμ για να ξυλώσει την, ας το πούμε, αυτή τη σύμβαση με την Power. Νομίζω είχαμε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, στο 90ο έτος ή 91ο. Δηλαδή θέλαμε κάπου 8-9 χρόνια ακόμα. Δεν το θυμάμαι καλά, μην κάνω κανένα λάθος, και να τελειώσει αυτή η σύμβαση των 100 ετών. Ναι, μου θυμίζει την Κύπρο που το 56 μας είπαν οι Εγγλέζοι 10 χρόνια και αυτοδιάθεση, από το 66 η Κύπρος θα είναι ελληνική, και εμείς είπαμε όχι με τον Παπάγο και τον Καραμαλή και τις στείλαμε στο Διηνεκές. Κάπως έτσι είναι και αυτή η υπόθεση. Αλλά κύριε Χούντα, εμένα θα μου επιτρέψετε ότι τόσες αφέλειες και τόσα λάθη επί κάπου κανιά 60 χρόνια τώρα, 50 χρόνια πόσα είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εμφανίζεται μία ομάδα ανθρώπων, πάντα ίδια και ίδια, η οποία έχει τρελαθεί στο λάθος. Λάθος το 50, λάθος το 60, λάθος το 70, λάθος το 80, λάθος το 90, πάμε το ίδιο, όλο λάθη. Αλλά εμπάσχε τόσο ένα σωστό δεν έγινε. Όλο λάθος, λάθος εδώ, λάθος εκεί, κατραπακές η Ελλάδα λάθος, προδοσίες η Ελλάδα λάθος, οικονομική διάλυση η Ελλάδα λάθος. Σφαλιάρες από τους Τούρκους, λάθος. Σφαλιάρες στην κοινή αγορά, λάθος. Πώς γίνεται, όλο λάθος. Και το στημένο αυτό που λέτε και αυτό λάθος, ήταν αυτά στημένο. Να σας κάνω μία μοναδική ερώτηση. Ναι. Το αεροδρόμιο που γίνεται στα Σπάτα τώρα και που ελπίζω να μην γίνει ποτέ, ναι, είναι ένα τεράστιο έγκλημα. Σαφώς. Κατά των Ελλήνων. Ναι. Έγκλημα. Λάθος και αυτό. Ναι. Εσείς τι λέτε, είναι από πρόθεση. Αφού ξεχάθαρα. Πιανού. Και γιατί. Ναι. Τώρα είμαστε εδώ. Είμαστε, ναι, στο παρόν. Μάλιστα. Πιανού. Μία από τις εφορότερες και καλύτερες περιοχές του κόσμου, οι οποίες βγάζουν ένα από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου
Και σήμερα το κρασί στην υψηλή τεχνολογία και την ινοπία, την οποία έχουν πάει σε μεγάλη επιστήμη, πρωτίστως οι Γάλλοι κτλ. Κτλ. Θα είτο το λευκό κρασί από το σταφύλι το οποίο βγαίνει σε εκείνη την περιοχή. Αυτό το κρασί και αυτό το σταφύλι αυτής της περιοχής, το οποίο θα καταστρέψει αιωνίως και διαπαντός αυτό το αεροδρόμιο, ήταν η μεγάλη ινοποιητική δύναμη, αν θέλετε, του τόπου. Και πάντοτε, όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ο φυσικός πλούτος της χώρας, μοναδικό σε πάρα πολλούς τομείς, όπως και τα κατσίκια, που προχθές δυστυχώς σε πληροφορήθηκαν ότι από το κανάλι της ΕΡΤ, βρίσκεται μία άλλη διαδικασία, η οποία τρώει το θέμα αυτό, χωρίς ο κόσμος το καταλαβαίνει. Διότι δεν μπορείς να καταστρέψεις τους καλύτερους αμπελώνες της Ελλάδος για να φτιάξεις αεροδρόμιο. Πρέπει να είσαι ηλίθιος, τρελός, παλιάνθρωπος, αγράμματος, άπατρης και πρωτίστως να έχεις συναισθήματα μέσα σου. Δεν πρέπει να ξεριζώνεις το καλύτερο αμπέλι του κόσμου για να προσγειώνεις αεροπλάνα. Αυτό είναι πέραν της οποιασδήποτε ανθρώπινης λογικής, υγιούς ανθρώπου, υγιούς ατόμου. Διότι το καλό, το ωραίο, τα πάμε αυτά είναι έμφυτα στον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν αυτή την υπόθεση, τη σχεδίασαν εκ του πονηρού, ξεκάθαρα. Και αυτό που αποδεικνύει ότι είναι εκ του πονηρού, η μεγαλύτερη πολέμια αυτού του πονηρού είναι σήμερα η υποστηρικτή αυτού του πονηρού. Π.χ. Λαλιώτης. Κοιτάξτε, μισό λεπτό, ένα-ένα. Ναι. Ο Λαλιώτης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε πει ότι ποτέ δεν πρόκειται να επιτρέψει να κατασκευαστεί το αεροδρόμιο στα Σπάτα. Υπάρχουν δηλώσεις στις εφημερίδες, όχι μια και δυο, δεκάδες. Μάλιστα. Σαν αντιπολίτευση βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Όταν ρωτήθηκε τελευταία, εγώ τι πιστεύω. Ναι. Δηλαδή πρέπει να δεις και τη φράση που λέει ο άλλος και την ώρα που τη λέει. Έχουν σημασία όλα αυτά. Ναι. Είναι εύκολο να μιλήσεις εναντίον κάποιου. Εύκολο. Δεν είναι δύσκολο. Αλλά αυτό που θα πεις πρέπει να είναι αλήθεια. Αλήθεια. Ο άνθρωπος αυτός ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο οποίος είναι άσχετος με το αντικείμενο το οποίο έχει σήμερα στα χέρια του, η πρόθεση είναι που μετράει, για μένα αυτό είναι, είπε βέβαια το θέμα της θέσης του αεροδρομίου, της θέσης δεν το πολύ συζητήσαμε. Το είπε. Ευχαριστώ πολύ, σε είπας. Το είπε. Τελειώσαμε. Αλλά η πίεση για το να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα και να μην χάνουμε τα πακέτα Ντελόρ. Επιτέλους ξεκινήστε ένα έργο. Επιτέλους. Συζητάτε. Μεγάλα έργα. Το ριοαντήριο, κύριε Χούντα. Μεγάλα έργα να ξεκινήσουμε. Δεν τρέπονται λίγο τώρα. Θα εκραγώ τώρα. Μισό λεπτό. Να σας πω αυτή τη στιγμή 20 μεγάλα έργα. Μισό λεπτό. Αυτό τους μάρανε. Μισό λεπτό. Ναι. Αυτό είναι μία δήλωση η οποία λέει βέβαια το θέμα της θέσης. Δεν το πολύ συζητήσαμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να φτιάξουμε επιτέλους ένα μεγάλο αεροδρόμιο. Μπράβο. Αρπακόλα λοιπόν. Μισό λεπτό. Αυτό υπόθηκε. Ναι. Εκείνο που λοιπόν μπορούμε να πούμε σήμερα είναι δεν υπάρχει η πρόθεση να γίνει αυτό που πάτε εσείς. Όχι. Αυτό είναι αυθαίρετο που λέτε. Μου επιτρέπετε κύριε Χούντα, με όλο το σέβασμο που σας έχω, είναι δυνατόν η υπόθεση του αεροδρομίου των Σπάτων έχει τώρα 25 χρόνια. Μην φύγουμε από εκεί τώρα. Ναι. Είμαστε καραμαλής, τραμ και λεωφορεία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ξύλωσε τα τραμ και πώς να γίνει τώρα. Εγώ είμαι έτοιμος να πω οτιδήποτε. Μάλιστα. Αρκεί να είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα πω θα είναι αλήθεια. Μάλιστα. Είμαι έτοιμος να το πω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν λογαριάζω τίποτα σε αυτή τη ζωή πια και ποτέ δεν το λογάριασα προκειμένου να πω αυτό που είναι αληθινό. Αλλά τι να πω, ότι εκείνη την ώρα που ξύλωνε τα τραμ, το έκανα από πρόθεση. Ο άνθρωπος δεν καταλάβαινε τι έκανε. Μάλιστα. Δεν το γνώριζε. Μάλιστα. Και ρωτώ εγώ. Γιατί να με κυβερνάει εμένα. Δύο λεφτά. Μέχρι εδώ καλά. Το 1950 τόσο, όταν ξύλωνε τα τραμ στην Αθήνα, δεν το γνώριζε. Αλλά έμεινε περιέργως πως, και προσπαθούσα να μάθω, το τραμ που πήγαινε πέραμα Πειραιά. Γλίτωσε. Και όταν ήρθε από το Παρίσι το 1974, με τη μεταπολίτευση, το ξύλωσε και αυτό. Τι τον επείραζε ρε, το τραμάκι το ωραίο που πήγαινε ωραία και πήγαινε στο πέραμα και δεν εμπόδιζε κανέναν. Να σας πω γιατί το ξύλωσε, κύριε Χούντα. Διότι όσοι το βλέπαν το τραμάκι αυτό, το θυμόντουσαν. Λέει, μάτια που δεν βλέπονται, γλίγορα λησμονιούνται. Εάν υπήρχε και έστω ένα δείγμα τι εστί τραμ, αν ρωτήσετε σήμερα, δεν μου λέτε, κύριε Χούντα, με ένα Ελληνόπουλο 30 χρονών,
που δεν έχει βγει εκτός Ελλάδος, ξέρει τι θα πει Τραμπ? Όχι. Τραμπ ακούει. Τραμπ έχει δει ποτέ του? Όχι. Δεν έπρεπε λοιπόν κανένας να βλέπει πλέον τι εστί Τραμπ και να πει καλά ρε, στραβή, ηλίθι είσαστε. Να η λύση, το τραμάκι του Θεού. Τόσο δόλιος είναι δηλαδή? Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω. Τότε πέστε μου εσείς την εξήγηση γιατί ξυλώσαμε το Τραμπ πυριά πέραμα το 1974-75 μετά τη μεταπολίτευση. Γιατί? Ποιον εμπόδιζε? Την κυκλοφορία στην Πανεπιστημίου? Και εν πάση περιπτώσει να δεχθώ εγώ ότι εμπόδιζε την κυκλοφορία στην Πανεπιστημίου και έκανε θόρυβο υπατησίου, λέει, γιατί έχει τον υπόνομο από κάτω και γινόταν ηχεία και άλλα πολλά παραμύθια. Ένα τεχνικό πρόβλημα το επιλύεις. Δεν πονάει χέρι, κόβει χέρι, πονάει χέρι, θεραπεύει χέρι. Αν το τραμάκι που πήγαινε στο φάγερο εκεί, ακροθαλασσία, ποιον εμπόδιζε? Να ξυλώναμε ένα Τραμπ, να ξυλώναμε δύο Τραμπ, να ξυλώναμε τρία Τραμπ. Όλα τα Τραμπ της Ελλάδος, για σταθείτε ρε παιδιά, γιατί? Και καλά, και γιατί δεν τα πήραμε κύριε Χούντα μου τα Τραμπ αυτά των Αθηνών και τις Ράγες να πάνε να τα τοποθετήσουμε στη Βέρεια, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κολοπετινίτσα? Να τα πάμε κάπου, όπως τα έχουν οι Ελβετοί, μέσα στη Ζυρίχη το 1996, έχει ή δεν έχει Τραμπ? Έχει στο Βέλγιο Τραμπ, έχει στην Ιαπωνία Τραμπ, έχει στην Αμερική, στο Λος Άντζελες έχει Τραμπ. Δηλαδή οι κολοσσοί των κολοσσών του κόσμου έχουν Τραμπ και εμείς τα είχαμε τα Τραμπ και αφού δεν μας αρέσανε στην Αθήνα, τουλάχιστον να τα μεταφέραμε από την Αθήνα κάπου αλλού. Γιατί τα εξαφανίσαμε από προσώπου γης? Διότι τότε το λεωφορείο δεν θα μπορούσε να σταθεί. Όλο αυτό το κομφούζιο σήμα προέρχεται από το ξύλωμα των Τραμπ. Αλλά επειδή αυτή η συζήτηση, αν θέλετε, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, τρομερές προεκτάσεις, διότι αν το Τραμπ, κύριε Χούντα, μπορούσε στην Ελλάδα να προχωρήσει και να επεκταθεί, ξέρετε τι είναι το Τραμπ? Τι είναι το Τραμπ? Σιγά το πράγμα. Το Τραμπ είναι ένα παλιοσιδρένιο κατασκεύασμα με μερικά ηλεκτρικά μοτέρ, τα οποία η Ελλάδα έφτιανε κατά κόρον, ηλεκτρικά μοτέρ είναι. Μειωτήρες που έφτιανε η Ελλάδα επίσης κατά κόρον και με λίγη ψηλοτεχνολογία στο θέμα του τροχού και κάτι γρανάζακια, η Ελλάδα θα μπορούσε να παράξει τραμ εύκολα. Και κάνοντας και εύκολα ηλεκτρικό ρεύμα, που είμαστε η μοναδική χώρα να φτιάνουμε ρεύμα από αέρα, από υδατοπτώσεις, από λιγνίτες, από πετρέλαια, από θάλασσα, από ό,τι θέλετε, θα είχαμε το καλύτερο συγκοινωνιακό δίκτυο του κόσμου, το πιο φτηνό από όλα, και θα πηγαίναμε και μέχρι το τελευταίο χωριό. Αλλά δεν είναι μόνο το τραμ, για να σας δώσω αν θέλετε τις ενδείξεις, αν όχι τις αποδείξεις, ότι σκοπίμως, δολίως, εκπροθέσεως και εκμελετών γίνονται όλα αυτά εις βάρος της Ελλάδος από αυτούς τους αγίους ανθρώπους, είναι ότι είμαστε η μοναδική χώρα χωρίς τρένα. Καλά. Το τραμ, μάθετε. Αν τα τρένα, τη γραμμή του Τρικούπη, του περασμένου αιώνος, ναι ή όχι, σας παρακαλώ, σας εκλυπαρώ γονατιστός. Έχουμε ακόμα τη γραμμή του Τρικούπη, ναι ή όχι? Έχουμε. Μάλιστα. Τη γραμμή από την Αθήνα στην Καλαμάτα, ΣΠΑΠ, σιδηρόδρομη Αθηνών, Πειραιώς, Πελοποννήσου. Τη φαρδίναμε τη γραμμή να πηγαίνει το μεγάλο τραμ, το μεγάλο τρένο κάτω, τη φαρδίναμε? Όχι. Μάλιστα. 100 χρόνια δεν μπορέσαμε να φαρδίνουμε τη μεγάλη γραμμή και μας λέει ο κύριος Λαγιώτης επιτέλους τα μεγάλα έργα. Ποια μεγάλα, δεν τρέπονται μωρέ? Ποια μεγάλα έργα ρε? Έχει μεγάλα έργα η Ελλάδα να βάλουν δύο γραμμές. Να βάλουν μία γραμμή να πηγαίνει το τραμ με 300 χιλιόμετρα στη Θεσσαλονίκη, το τρένο με συγχωρείτε, και μία γραμμή να γυρίζει. Να του πω εγώ του κυρίου Λαλιώτη 100 μεγάλα έργα αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν θα χαλάσουν τους καλύτερους αμπελώνες της ανθρωπότητος, που είναι το σημείο αυτό, διότι έχει τον ημιτό, πρέπει να ξέρουμε και τις λεπτομέρειες. Είναι ο ημιτός μπροστά και κόβει το βορειά και το βορειοδυτικό. Δεν υπάρχει, και όταν σηκωθεί ο ήλιος αυτό το πράγμα γίνεται θερμοκήπιο. Δεν υπάρχει ο Καμπάς, κάτι ήξερε που έκανε εκεί πέρα, και οι αρχαίοι Έλληνες. Από τους αρχαίους Έλληνες είναι τα καλύτερα κρασιά του κόσμου εκεί. Και αντί να διδάσκουμε εμείς την ανθρωπότητα η νοπία, πάνε οι Έλληνες και πού σπούδασες, λέει, σπούδασες, λέει, στον Μπορντό. Ποιο Μπορντό ρε, βγαίνει καμιά φορά ο ήλιος το χειμώνα και δεν βγαίνει το καλοκαίρι? Γι' αυτό πότε λέει η καλή χρονιά αυτή και η καλή χρονιά εκείνη? Γιατί κύριε Χούντα μου? Διότι υπάρχει περίπτωση στην κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, να μην βγει το καλοκαίρι ο ήλιος, να είναι κακό καλοκαίρι. Και άμα δεν βγει ο ήλιος, δεν οριμάζει το κρασί, το σταφύλι. Και αφού δεν οριμάζει το σταφύλι, δεν υπάρχουν απαιτούμενα ζάχαρα. Και αφού δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα ζάχαρα, τα γράδα, δεν γίνεται, τα γράδα δεν γίνεται το κρασί. Και προσθέτουν ζάχαρη.
Εννοείται, θυμόσαστε κανένα καλοκαίρι στην Ελλάδα να μην βγει και ο ήλιος? Θυμόσαστε κανένα καλοκαίρι βροχερό και κρύο στην Ελλάδα? Έχουμε υψηλό γράδο, υψηλά ζάχαρα. Λοιπόν, αυτό, όταν λέμε κρασί, μιλάμε γράδα, ζάχαρα. Λοιπόν, εδώ είναι, όχι, πού να το πρώτο προλάβουμε, γιατί πάντα πιέζεται ο χρόνος και τα λοιπά. Εδώ το κάθε θέμα από αυτά είναι 10 εκπομπές, να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα αυτά τα οποία μας λένε είναι τρίχες κατσαρές. Κατσαρότατες μάλιστα, ένα πράγμα ο διάολος δεν μπόρεσε να κάνει, εσύ την κατσαρή την τρίχα, τράβαγε, τράβαγε και πάντα κατσάρωνε. Λοιπόν, έτσι μας το λένε οι κύριοι αυτοί. Αυτά είναι ανυπόστατα. Ήμουνα, θυμάμαι, στην έκτη δημοτικού, όταν ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, διότι το πανεπιστήμιο εγώ το έβγαλε εκεί μέσα στο Σφιγγνόπουλο, ήταν μεγάλο, Σφιγγνόπουλο, μεγάλο πανεπιστήμιο. Ο πατέρας μου, τα αδέλφια του, τέσσερα των αριθμών και πρωτοξάδελφοι, οικονομιδέοι κτλ. Και η κουβέντα ήταν Ρίο Αντίριο. Επιτέλους πρέπει να ελευθερωθεί η Δυτική Ελλάδα, η οποία ήταν και παραμένει σκλαβωμένη. Όταν φυσάνε πολλά μποφόρ, δουλεύει το Ρίο Αντίριο. Και ο δρόμος τώρα που πάει Λαμία, Μπράλο και τα λοιπά, περνάει κάτω, να πούμε εκεί πέρα από την, που φταίνουμε στην Άφπα και τα λοιπά, δεν υπήρχε τότε. Και για να πας, έπρεπε να πας από Ιωάννινα, από την Κατάρα και τρέχα γύρευε. Η Δυτική Ελλάδα ήταν αποκομμένη, διότι δεν υπήρχε η γεφυρούλα. Εδώ λοιπόν και περίπου 70 χρόνια η Ελλάδα μιλάει για το Ρίο Αντίριο. Θα θυμηθώ τις προεκλογικές δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, τα μεγάλα έργα που θα βάζανε μπρος, ένα εκ των οποίων ήταν η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, και ποιο λέτε ήταν το άλλο? Το υπόγειο τούνελ, Μάνος τα ανεκοίνωνε αυτά, το υπόγειο τούνελ, λέει, Πέραμα Παλούκια. Και άκουγα και έλεγα, μα δεν είναι δυνατόν τους κερατάδες, τόσο ψεύτες πλέον. Όλα τα είχαμε επιλύσει στην Ελλάδα, υπόγειο τούνελ, Πέραμα Παλούκια είχε μείνει σαν έργο μεγάλο να φτιάξουμε. Βρέστε τις προεκλογικές και προγραμματικές δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας να δείτε το υπόγειο τούνελ Πέραμα Παλούκια, για να μην υπάρχουν, λέει, τα φεριμπότα εκεί. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μεγάλη κοροϊδία. Και όταν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, του λέμε αμέσως κάτι τέτοιο, αλλά και η φράση, κύριε Χούντα, επανέρχομαι πίσω, που είπατε ότι είπανε ότι το θέμα της τοποθεσίας δεν το πολυσυζητήσαμε, αυτό και μόνο, αυτό και μόνο σημαίνει, κύριοι, περάστε στην πλατεία Συντάγματος να σας κρεμάσουμε. Τι θα πει δεν το συζητήσατε, ρε? Μα ένα θέμα αεροδρομίου είναι μόνον και μόνον η τοποθεσία, τίποτε άλλο. Το α και το ω ενός αεροδρομίου δεν είναι τα τεχνικά μέσα των αεροπλάνων, να ανεβαίνουν, κατεβαίνουν οι σκάλες, οι κυλιόμενες, πού θα βγουν οι βαλίτσες και πού θα κάτσουν και πού θα τα μπαρ. Το που θα γίνει το αεροδρόμιο είναι το α και το ω ενός αεροδρομίου. Και έρχεται ένας υπουργός, ή είπας, εγώ δεν το άκουσα, και λέει ότι, ξέρεις, λέει, το θέμα της τοποθεσίας δεν το πολύ συζητήσαμε. Μα αν δεν πολύ συζητήσετε το θέμα της τοποθεσίας, τότε τι πολύ συζητήσατε, ρε? Πόσα θα οικονομήσετε προμήθειες από αυτούς που θα αναλάβουν το έργο? Διότι εκεί καταντάει η υπόθεση τελικώς. Όχι, αυτό δεν λέω. Όχι. Λέω. Το δεν πρέπει να το πείτε. Το ανακαλώ λοιπόν. Μισό λεπτό. Τότε τι συζητήσατε? Δεν πρέπει να το πείτε, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι όλοι οι Έλληνες το ίδιο. Μα κύριε Χοντερό, τότε τι συζητήσανε? Όχι, ακούστε, δεν είναι όλοι οι Έλληνες το ίδιο. Μα τι συζητήσανε, αν δεν συζητήσαν το θέμα της τοποθεσίας? Κοιτάξτε, τι συζητήσανε? Μπορούμε να κατηγορούμε με αποδείξεις. Με ερώτηση έκανα. Και να συζητάμε. Δεν το είπα, είπα ερώτηση. Και να συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, και να πείσουμε με το χέρι στην καρδιά για την αλήθεια. Σαφώς. Όχι να λέμε πράγματα που μπορεί να μην συμβαίνουν. Μα εγώ δεν είπα ότι συμβαίνουν. Είπα, εάν δεν συζητήσανε, λέω, το θέμα της τοποθεσίας, που το μόνο πράγμα προς συζήτηση είναι η τοποθεσία, τότε τι συζητήσανε? Τέλος πάντων, για να φύγω από το αεροδρόμιο, ένα είναι γεγονός, ότι το αεροδρόμιο είναι η Μακρόνησος, το καλύτερο, μεγαλύτερο και ιδανικότερο αεροδρόμιο στον κόσμο. Δεν θα διαφωνήσω. Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ο μεγαλύτερος πολεοδόμος όλων των εποχών, όλου του κόσμου. Καλά, αυτό είναι πιθανώς υπερβολή, αλλά είπα στους κάποιους μεγάλους. Αλλά προσέξτε με. Ποιο είναι η υπερβολή, κύριε? Ότι είναι ο μεγαλύτερος του κόσμου. Αυτό δεν υπάρχουν κριτήρια το μετρήσεις. Να πω κάτι. Ναι. Πόσες χώρες και σε πόσες χώρες? Ναι, σε πολλές. Όχι, σταθείτε, κύριε. Έχοντα μου, συμφωνώ, είπαμε. Σταθείτε, κύριε. Σταθείτε. Στην εποχή του, ναι, ήταν ο μεγαλύτερος πολεοδόμος στον κόσμο. Την εποχή εκείνη. Γιατί δεν πήρανε ούτε τον Μαρσέι, δεν πήραν ούτε τον Στάιν Μπάφερ, όπως τον λένε τον Γερμανό,
δεν πήραν κανένα. Όχι, πήραν όλων των οι Αργεντίνοι, με συγχωρείτε, οι Βραζιλιάνοι, δεν διαφωνώ, οι Σαουδάραβες, λοιπόν, πήραν αυτόν. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά πήραν τους άλλους. Δεν διαφωνώ. Είπα λοιπόν, το θεώρησα πιθανώς λίγο όλων των εποχών. Πιθανώς λίγο η προβλήπω. Αλλά είπα, πόσο μάλλον χαίρομαι για έναν Έλληνα. Μιλάω, ο μεγαλύτερος Έλληνας πολεοδόμος όλων των εποχών, λέω, και ο μεγαλύτερος πολεοδόμος του κόσμου στην εποχή του. Σύμφωνοι, κύριε Κουτάμου. Δεν είναι σαφές αυτό. Άλλο ναι, αλλά η ουσία του πράγματος. Η ουσία. Μέχρι να φτιάξουμε αυτό το ιδανικό αεροδρόμιο της ανθρωπότητας. Μα δεν είναι τίποτα αυτό. Άλλο πράγμα. Αυτό είναι εύκολο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να φτιάξουμε ένα διάδρομο μέσα στη θάλασσα, μέσα σε 1-2 χρόνια. Δύο διαδρόμους. Ξέρετε πόσο απλό είναι το αεροδρόμιο της Μακρονήσου. Ναι, απλό είναι. Πάρα πολύ απλό. Αλλά έχει ένα πρόβλημα, σοβαρότατο. Πέστε μου. Από τη Μακρόνησο πώς θα έρθει ο κόσμος εδώ. Ευκολότατο. Είναι έτοιμοι Τζαπωνέζε, τάδε. Μάλιστα. Με τρενάκια. Κρεμάνε. Το τρενάκι, ζουτ, και έφτασες. 300 χιλιόμετρα μέση ωριαία ταχύτητα. Δεν έχει τροχούς. Κινείται πάνω σε μαγνητικό πεδίο. Μέση. Προσέξτε. Ωριαία ταχύτητα. 300 χιλιόμετρα, φανταστικό νούμερο. 500 χιλιόμετρα την ώρα. 300 χιλιόμετρα μέσω για ταχύτητα. Συναγωνιζόταν Γαλλία και Ιαπωνία. Συναγωνίζονται. 300 ο ένας, 310 ο άλλος, 320 ο άλλος. Τώρα το πήγαν κάπου 350, ξέρω εγώ. Αυτό λοιπόν το τρένο πιάνει Αθήνα, Μακρόνησο 13 λεπτά. Και έχει δύναμη μεταφοράς 7 εκατομμυρίων ανθρώπων ανά ώρα. Μα δεν διαφωνώ. Και ρωτώ τώρα, αυτό το τόσο απλό πράγμα όπως το λέτε, εγώ επίτηδες τι κάνονται αυτοί. Γιατί δεν το υιοθετούν και χαλάνε τους καλύτερους αμπελώνες του κόσμου και δημιουργούν τόσα προβλήματα στον κοσμάκι, αυτό το έσχος που πάνε και κλειδώνουν τα σπίτια του κόσμου και έρχονται σε αντιπαράθεση με τον κοσμάκι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θέλω, ας τα αφήσουμε αυτό, μάλιστα. Να πάμε να κλείσουμε το αεροδρόμιο ως εξής. Είναι βέβαιο ότι οι παιδιάδες των Μεσογείων, λόγω ειδικής θέσης στον πλανήτη, εκεί που βρίσκεται αυτή η παιδιάδα, είναι η ιδανικότερη παιδιάδα του κόσμου για να παράγει αυτό το κρασί, την περίφημη τσίνα Μεσογείου, η οποία λόγω της θερμοκρασίας, του ηλίου, του ημιτού, της απόστασης από τη θάλασσα και όλων των άλλων κλιματολογικών συνθήκων, συγκυρίες αυτές, δίνουν αυτές οι συγκυρίες το καλύτερο σε ποιότητα αυτής της κατηγορίας κρασί του πλανήτη. Λευκό, μάλιστα. Έτσι. Και αυτό το καταστρέφουμε. Αυτό λοιπόν το διέλυσα. Για να φτιάξουμε ένα αεροδρόμιο. Αυτό το διέλυσα. Και λένε, δεν το πολύ συζητήσαμε που θα το βάλουμε το αεροδρόμιο. Πάει αυτό. Μάλιστα. Αυτό κατά λάθος. Αυτό λοιπόν εμένα δεν με πείθετε. Ναι, εμένα δεν με πείθετε, κύριε Κουτά. Κατά λάθος όχι. Κατά λάθος με καμία δύναμη. Να τελειώσουμε με αυτό το ζήτημα. Και να έρθουμε στο θέμα των λεωφορείων. Γιατί φύγαμε από εκεί, πήγαμε στο τραμ, πήγαμε κλπ. Πράγματι λοιπόν, το τραμ ήταν η λύση για την Αθήνα. Και έτσι λοιπόν ξυλώθηκε το τραμ, το οποίο θα μας έδινε σήμερα. Γιατί δεν επανέρχεται, δεν καταλαβαίνω. Και δεν θα είχαμε. Γιατί δεν επανέρχεται. Αυτό, μια και ήταν χθες η μέρα του περιβάλλοντος. Αν θυμόσαστε, ο Μακαρίτης ο Τρίτσης το είπε. Για τα τραμ. Αλλά για να μην έρθει σε αντιπαράθεση με την υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας και πρωτίστως του Καραμαλή, είπε, λέει, το ελαφρό τρένο. Και για όλα το νέο Έλληνα σήμερα, ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει δει τραμ, εκτός από το είδε σε κάποια φωτογραφία, σε κάνα έργο άλλο, σου λέει, ο Τρίτσης θα φέρει ελαφρά τρένα. Άλλο πράγμα. Αλλά αν ο Τρίτσης έλεγε, θα ξαναφέρω τα τραμ, θα έλεγε ο απλός Έλληνας, θα δει, παιδιά, ο ένας τα ξυλένει, ο άλλος τα φέρνει. Τι σοϊ πράγματα είναι αυτά εδώ πέρα. Ή ο Τρίτσης είναι τρελός που λέει να φέρει αυτό που σωστά οι άλλοι ξυλώσανε, οι άλλοι είναι οι τρελοί που τα ξυλώσανε και ο Τρίτσης θέλει να τα φέρει τώρα το σωστό. Τι από τα δύο γίνεται. Και εφεύραμε αυτό το ελαφρό τραμ, το ελαφρό τρένο. Και αυτό καταλάβεις βέβαια. Ναι. Λοιπόν, για να φτάσουμε στα τραμ, πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα είχαμε 2-3 εργοστάσια, εκ των οποίων το ένα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το μοναδικό εργοστάσιο που έκανε εξαγωγή ηλεκτρικών μοτέρ μέσα στη Γερμανία. Οι Γερμανοί λοιπόν, η γερμανική βιομηχανική, η κατεξοχή βιομηχανική χώρα η Γερμανία. Πώς? Κιμ. Α, το θυμάστε. Τι σημαίνει Κιμ? Συρίγος. Τι σημαίνει Κιμ? Κινητήρες ηλεκτρικοί ή κάτι τέτοιο είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία Κιμ του Συρίγου έφτιανε κατά τους Γερμανούς. Τώρα οι Έλληνες αυτά τα. Οι συμπατριώτες αυτά τα ξέρουν. Μακεδονίας, ναι.
φοβερό. Κινητήριες ηλεκτρική Μακεδονία. Λοιπόν, αυτά τα μοτέρ, κυρίες και κύριοι, της ΚΙΜ, του Συρίγου, εθεωρούνται, όσο και αν φαίνεται περίεργο ότι τα φτιάναμε εμείς, τα καλύτερα μοτέρ, ηλεκτρικά μοτέρ στον κόσμο. Ξέρετε ποιος διέλυσε το Συρίγου? Ο νόμος 1083 του κύριου Έβερτ. Νομίζω αυτή η εταιρεία δούλευε μέχρι το 89-90, κάπου εκεί ήταν. 89? 88-87, τη δεκαετία του 80 τη διαλύσανε. Πιο πριν. Κάπου εκεί τη διαλύσανε. 84-85 έκλεισε ο Συρίγος. Λοιπόν, αυτή η ΚΙΜ έφτιανε τα καλύτερα μοτέρ στον κόσμο. Και ηλεκτρικά μοτέρ στον κόσμο. Και είχε το, αν είναι δυνατόν, το 80% της εξαγωγής στην Δυτική Γερμανία. Τότε Δυτική Γερμανία. Που σημαίνει ότι οι Γερμανοί έπαιρναν μοτέρ από την εταιρεία του Σύριου. Αλλά έκανε ηλεκτρικά μοτέρ, έκανε και ο Μαλκότσης. Είναι κάτι φοβερό. Και έκανε τα ηλεκτρικά μοτέρ της Siemens, ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Η Siemens είχε δώσει την άδεια στο Μαλκότσι. Σωστό. Τον οποίο και αυτόν τον διέλυσαν με τα ίδια. Σωστό. Ευτυχώς όμως, δεν το ξέρετε. Ναι. Βγήκε απόφαση του Αρείου Πάγου, τώρα η 96 του 96, όσοι μας ακούνε, αντίθετη, ότι οι τράπεζες αυτοδικαίως δεν μπορούν να εκτοκίζουν τους τόκους και μια εταιρεία η οποία είχε πάρει 24 εκατομμύρια επλήρωσε 24 και τους νομίμους τόκους και η Εθνική ζητούσε άλλα 450 εκατομμύρια τόκους τόκων. Έχασε πρωτοδίκω στο δικαστήριο, έχασε και το εφετείο η εταιρεία, διότι πηγαίναν γνωστών και δείχναν τη 289, τα έχουμε αναλύσει όλα αυτά. Αλλά αυτοί δεν το βάλαν κάτω, πήγαν, κάναν ανέρεση στον πάγο, Άριο Πάγο, και το τμήμα του Άριου Πάγου που εδίκασε εδέχθη την ανέρεση και ξανάστηκε το θέμα πίσω στο εφετείο, δηλαδή της είπε της Εθνικής, μα είναι εξωφρενικό τώρα, 24 εκατομμύρια κεφάλαιο και 450 εκατομμύρια τόκους τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Και τώρα περιμένουμε τι θα γίνει, διότι αυτός ο νόμος κλονίζεται εκ θεμελίων. Και εάν τον ρίξουμε αυτό το νόμο, κύριε Γούντα, η εκπομπή αυτή θα είναι πιθανώς το 50% αυτής της διαλύσεως του πιο προδοτικού νόμου, ο οποίος πέρασε ποτέ από την Ελλάδα από πλευράς οικονομικής. Και δεν μπορεί να γίνει και αυτό κατά λάθος, διότι δεν κάνεις ένα νόμο κατά λάθος, έτσι δεν γίνεται. Κατά λάθος δεν γίνεται ο νόμος. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρούμε. Εκτός λοιπόν από το μεγάλο έγκλημα της καταστροφής της καλύτερης πεδιάδας παραγωγής ίνου στον κόσμο, το οποίο σημειώσαμε ότι τα τραμ μπορούσαμε να τα κατασκευάσουμε εμείς εδώ, τα μοτέρ όλα αυτά, γιατί είχαμε τις καλύτερες βιομηχανίες παραγωγής που κάναμε και εξαγωγές σε χώρες όπως η Δυτική Γερμανία και μάλιστα σε ποσοστά έως και 80%. Έρχομαι στο θέμα των λεωφορείων. Και θα είχαμε και τα ηλεκτρικά τρένα. Υπόψη τώρα, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη, και τα μεγάλα τρένα που είναι ακόμα ντίζελ, δεν σούρνει το τρένο τα βαγόνια. Αλλά η μηχανή, η μεγάλη ντίζελ του τρένου, όχι, παράγει ρεύμα. Ναι. Και σε κάθε βαγόνι, γιατί γλιστράνει η τροχή, όταν σου λέει, σε κάθε βαγόνι υπάρχει ένα μικρό ηλεκτρομοτέρ, ενωμένο ηλεκτρονικά, και δίνει κίνηση στους τροχούς κάθε βαγονιού. Ρεύμα, δηλαδή ηλεκτροκίνητα είναι τα τρένα, από ρεύμα το οποίο παράγει το ίδιο το τρένο. Μάλιστα. Αντί να το παίρνει, δηλαδή όπου δεν μπορεί να πάρει ρεύμα, όπως έπαιρνε το τραμ, το παράγει το ίδιο το τρένο το ρεύμα και κινείται όλο μαζί. Είναι ηλεκτροκίνητο και παράγει το ίδιο το τρεύμα του. Ηλεκτρογεννήτρια. Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν στο θέμα των λεωφορείων και Σοφιανόπουλε, γιατί δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να πούμε κανένα άλλο από αυτά, δυστυχώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να το εξαντλήσουμε όμως για να απαντήσουμε και στους τηλεθεατές. Τι έχει γίνει? Όλο το μυστικό της τεράστιας κομπίνας, ξαναλέω, της τεράστιας κομπίνας, της πιο εξευτελιστικής που μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο, είναι με τα λεωφορεία. Ακούτε πού ακριβώς βρίσκεται και σε ποιο σημείο. Και απαντήσω και στους φίλους τηλεθεατές που τηλεφώνησαν χθες. Είπατε, ακούστε όχι, τώρα. Όχι χαρακτηρισμούς, σας παρακαλώ, λάθος. Δεν είπα ποιος. Όχι, είπατε κομπίνα. Είπα η κομπίνα, ναι. Το ξαναλέω. Μην λέτε μα δεν λέω ποιοι είναι. Όχι, λάθος έγινε, κατά λάθος. Όχι, είναι πράγματι έτσι. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχει ένα καθεστώς λογικό που έχει σχέση με τα λεωφορεία. Δηλαδή, έχουμε έναν ιδιοκτήτη εδώ λεωφορείου, που λέει, εγώ μπορώ να αγοράσω ένα λεωφορείο σήμερα γύρω στα 25 έως και 30 εκατομμύρια δραχμές.
και μου το προσφέρουν συγκεκριμένες εταιρείες από το εξωτερικό. Μάλιστα. Εάν δε καταφέρω και μαζέψω κι άλλους 1000 συναδέλφους μου να πάρουμε τα λεωφορεία, μιλάμε ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών. Μάλιστα. Η ιδανική περίπτωση. Θα πούμε και τα υπέρ και τα κατά σύντομα και θα μου απαντήσετε κι εσείς και θα πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Λοιπόν, παίρνουμε το λεωφορείο, αλλά έστω πέστε ότι δεν έχουμε μαζευτεί 1800 και είμαστε ο καθένας μόνος του. Πάμε λοιπόν και λέμε αυτό το λεωφορείο κάνει 30 εκατομμύρια ευρώ. Να διευκρινίσω κάτι. Εγώ στις συγκοινωνίες δεν έχω ιδέα κυριαρχώντα και δεν μπορώ να εκφράσω. Όχι, εντάξει, θα έχουμε άλλο θέμα εδώ που θα το συζητήσω αμέσως. Πληρώνεις λοιπόν τα 30 εκατομμύρια, το παίρνεις στο λεωφορείο. Το μυστικό όλο, κύριε Σοφιανόπουλε, είναι να μην υποχρεώσει κάποιος φορέας από την κυβέρνηση τους λεωφορείους να πάρουν ένα συγκεκριμένο λεωφορείο μάρκα. Συγκεκριμένο να πούνε δηλαδή. Μάρκα. Η προδιαγραφή είναι αυτή, μήκος, πλάτος, ύψος, βάθος κτλ. Τόση υποδύναμη, τόσες τεχνικές προδιαγραφές. Η προδιαγραφή του λεωφορείου. Παίρνεις DAF, Mercedes, Renault, Alfa Romeo, ξέρω εγώ, Τίλωρας, 300, πόσα λεωφορεία θέλετε, γαλλικά, βελγικά, δεν υπάρχουν οι τηλεόρες πλέον. Όχι, θέλω να πω τι μάρκες υπάρχουν. Αυτά τα γερμανικά, τα MAN που λέμε, τα MAN. Πολλά, πολλά. Volvo, Scania. Volvo, Scania. Οπότε ο ιδιοκτήτης θα πάει να πάρει ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ό,τι ακριβώς γίνεται με τα ταξί. Αυτή είναι η προδιαγραφή, πάρε εσύ ό,τι αυτοκίνητο θέλεις. Βάζ' το κίτρινο, βάλτε τα ρολόγια μέσα και προχώρα. Το ίδιο και την λεωφορεία. Εξωτερικά θα είναι όλα ίδια, θα έχουν τα ίδια χρώματα. Τι μηχανή θα έχει το καθένα μέσα και ποιος έχει θέση στην καροσύνη, δεν σε αφορά. Εδώ είναι η κομπίνα, η μεγάλη. Αν αυτό ίσχυε, θα πήγαινε ο καθένας, θα έπαιρνε το λεωφορείο του ιδιοκτήτης και θα έλεγε εγώ, πάτε και τα εισιτήρια. Και θα είναι πολύ φτηνά, διότι θα υπήρχε ανταγωνισμός. Και λένε αυτοί εμείς, συμφωνούμε να γίνει αυτό. Και δεν θέλουμε καμία επιδότηση. Μπορούμε λοιπόν με αυτό το λεωφορείο που θα έχουμε, που θα το έχουμε πληρώσει εμείς, θα βγαίνουν τα εισιτήρια από το Υπουργείο Οικονομικών, αυτά τα σφραγισμένα τα που δεν μπορείς να τα παραποιήσεις, γιατί έχουμε και πλαστά εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει τώρα με εκείνα τα κράκα, τα μηχανήματα. Έχει γίνει ένα όργιο με τα εισιτήρια το οποίο αποκαλύφθηκε χθες και το πιάσανε και το πήγανε στο ΟΑΣ εκεί και λέει αυτό, θα το δούμε ρε παιδιά. Και δεν ξέρουμε τι έγινε. Δεν μάθαμε πια καμία δικαστική ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Το πράγμα έσβησε. Μιλάμε βιομηχανία η οποία παρήγει αυτά τα εισιτήρια που βάζουμε στα μηχανήματα, τα οποία δεν ήταν ίδια με τα γνήσια, και αυτή η υπόθεση δεν ακούστηκε, τελείωσε. Μιλάμε για ποιος ξέρει πόσα λεφτά. Κατά κοινό γνωστά τη θάψανε. Ναι. Προχωρούμε παρακάτω. Παίρνεις λοιπόν το αυτοκίνητό σου και λένε οι λεωφορείοι και εμείς, οι ιδιώτες, σαν και εμάς, εσείς, εγώ, ο καθένας, αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα και έχουν τσά, έχουν τις προϋποθέσεις να πάρουν το αυτοκίνητο αυτό. Οι αυτοκινητιστέ, οι λεγόμενοι. Οι αυτοκινητιστέ, αυτοί λοιπόν λένε ότι εμείς μπορούμε να κινήσουμε τα λεωφορεία αυτά και να έχουμε και ένα κέρδος, οι δυο, να έχουμε δυο οικογένειες σε ένα αυτοκίνητο και να το κινούμε, εμείς μισή μέρα ένας, μισή μέρα ο άλλος, με όλα τα έξοδα δικά μας, επισκευή, συντήρηση, όπως είναι ένα ταξί. Τα πάντα, όπως είναι ένα ταξί, και θα βγάζουμε περίπου γύρω στους 500.000 δραχμές έως 700. Το λιγότερο 500 έως 700 το μήνα το η κάθε μήνα. Οικογένεια. Θα παίρνουμε ένα 350 ευρώ ο καθένας λοιπόν. Είμαστε... Όχι, η κάθε οικογένεια. Α, η κάθε οικογένεια. Ωραία. Γύρω στα 1 εκατομμύριο βασιτός και οι δυο στη χειρότερη των περιπτώσεων. Μάλιστα. Εντάξει. 500.000 όμως πληρώνουν τα σωστά έξοδα, είναι ένα εισόδημα. Δεν είναι βέβαια μεγάλο, αλλά είναι ένα εισόδημα. Και από εκεί και πέρα δεν θέλουμε καμία επιδότηση. Σήμερα το εισιτήριο επιδοτείται κατά 150 δραχμές και το κράτος πληρώνει. Έχει φτάσει δηλαδή αυτή η υπόθεση να μας έχει κοστίσει 700 δις. 1-3. Τώρα από το Δημόσιο Ταμείο 1-3. 300 δις όταν τα παρέλαβε το Πασόκ. 1-3. Μάλιστα. 700 δισεκατομμύρια. Ψηλό λόγια. Από εκεί και πέρα. Ξέρετε πόσο είναι 700 δις. Από εκεί και πέρα. 700 δις, κύριε Πούντα, είναι πιο πολύ από τα πετρέλαια που εισάγουμε. Εισάγουμε 14 εκατομμύρια τόνους. Επί 7 βαρέλια ο τόνος είναι 100 εκατομμύρια βαρέλια. Επί 20 δολάρια το βαρέλι είναι 2 δις δολάρια και επί 250 500 δις είναι το ετήσιο κόστος όλου του πετρελαίου της χώρας. Και η επιδότηση του λεωφορείου των Αθηνών είναι 1-3. Κατά λάθος σε κλάθος, κατά λάθος σε κλάθος. Είναι φοβερό. Ναι. Είναι απαράδεκτο. Ναι. Για το τι γίνεται τώρα. Προσέξτε να δείτε τη λεπτομέρεια και μάθουμε λεπτές και κλείνουμε αυτό το ζήτημα. Έχουν μαζέψει και έχουν κάνει κάτι συλλόγους
οργανισμούς, ο ΑΣ, το ΕΣ, διάφορα, τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Ούτε ξέρω ποιοι είναι εκεί, ούτε ξέρω ποιοι τα διευθύνουν, δεν έχω ιδέα. Όπου αυτοί οι ίδιοι λένε ποιο λεωφορείο θα πάρουμε. Εσείς θα έρθείτε να το πληρώσετε στους ιδιώτες. Εμείς θα επιλέξουμε το λεωφορείο και εμείς θα κλείσουμε τη συμφωνία. Ωραία. Και μιλάμε. Αυτό είναι διαφάνεια. Και μιλάμε. Αυτό λέγεται ελληνική για διαφάνεια. Για ποσά. Από 30 εκατομμύρια το λεωφορείο έως και 70 το λεωφορείο. Είναι κάτι διαφορές φοβερές. Εδώ είναι για τους τηλεθεατές. Εάν αυτό το κράτος είναι σε ένα μαγνητικό τομογράφο οι υπηρεσίες, που ένας ιδιώτης τον πήρε 38 εκατομμύρια ήθελαν και διαφάνεια... το κράτος 70. Πώς είπατε? Ένα τομογράφο, καινούριο τομογράφο, ένας ιδιώτης τον πήρε 38 εκατομμύρια και το δημόσιο τον πλήρωσε 70. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο μηχάνημα. Πού είναι αυτό? Μιλάμε για τους αξονικούς τομογράφους. Πού έγινε αυτό? Εδώ, στην Ελλαδίτσα μας. Πότε? Στην Ελλαδάρα, όχι στην Ελλαδίτσα. Πότε? Ξέρω κανένα χρόνο τώρα. Ποιο νοσοκομείο? Αν θέλετε να σας το πω, θα σας τα πω όλα στη φορά, θα φέρω όλα. Ήταν το άλλο θέμα που λέγαμε, αν προλάβουμε να το πούμε. Τομογράφο τον πήρε ιδιωτική κλινική 38 εκατομμύρια, τον ίδιο τομογράφο. Και το δημόσιο 70. Πώς πάρει τα 160 χιλιάρικα την ημέρα για τον κάθε ασθενή. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, θα ήθελα έστω να το θίξουμε λιγάκι και μετά. Λοιπόν, για να τελειώσω το εξής και για τους τηλεθεατές και τους φίλους οι οποίοι εκπροσωπούν αυτές τις εταιρείες. Εδώ υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο είναι στημένο και το οποίο δουλεύει για εσάς που κυρίως τηλεφωνήσατε. Οι υπόλοιποι Έλληνες δεν είμαστε ηλίθιοι, ούτε και αυτή η εκπομπή έχει την πρόθεση να κάνει, όπως λέμε, κοινά τον έξυπνο. Αλλά κοιτάξτε, σε ένα σημείο να θεωρήσετε ότι είναι καλύτερο να σιωπήσετε παρά να μας προκαλείτε τηλεφωνικά. Εάν λοιπόν θεωρείτε ότι διαφάνεια λέγεται το να παίρνετε και να κρίνετε εσείς ποιος θα αγοράσει τα λεωφορεία από μία συγκεκριμένη εταιρεία ή από δύο εταιρείες, αυτό δεν είναι ούτε διαφάνεια, ούτε έντιμη στάση απέναντι στους υπολείπους Έλληνες οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν. Έχουμε πλήστα όσα εργοστάσια κυριαρχούνται στην Ελλάδα που μπορούν να κάνουν άριστα λεωφορεία. Όπως η Διαμάξ, όπως ο Σαρακάκης, όπως δεν κάνω διαφήμιση τους ανθρώπους, αλλά έχουμε εργοστάσια στην Ελλάδα, όπως το κρατικό το εργοστάσιο, έστω και κρατικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έρθουν τα λεωφορεία από το εξωτερικό, όταν έχουμε τουλάχιστον 4-5 βιομηχανοστάσια στην Ελλάδα που παράγουν καταπληκτικά λεωφορεία. Δεν καταλαβαίνω. Θα έπρεπε, αν αγαπάμε αυτό το τόπο και είμαστε Έλληνες και τα παραμύθια της κοινής αγοράς, εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Όπως όλοι κοιτάνε τον εαυτό τους, εμείς θα πούμε, κύριοι, οι προδιαγραφές του λεωφορείου είναι αυτές. Έτσι. Και ποιος από εσάς, και μάλιστα δώστε τις προσφορές σας, όλοι, τα ελληνικά εργοστάσια μιλάμε, και από εκεί και έπειτα να δούμε παρακάτω πόσο θα πάρει ο ένας, πόσο ο άλλος και πόσο ο άλλος να δουλέψει και κανένας Έλληνας εργαζόμενος. Εργάτης να οικονομήσει για να πληρωθούν τα λεφτά στο ΙΚΑ, για να έχει το ΙΚΑ πιο πολλά λεφτά να πληρώσει τους συνταξιούχους. Που είπαμε και αυτό πρέπει να το πούμε, το οποίο όμως δεν μας παίρνει χρόνο. Θέλω λοιπόν να καταλήξω το εξής. Σήμερα οι περαστικές συγκοινωνίες, τα περαστικά λεωφορεία δουλεύουν μόνα τους. Έχουν τους δικούς τους ιδιοκτήτες, τα δικά τους αυτοκίνητα. Τα λεγόμενα κτέλ. Και δουλεύουν ρολόι. Άψογα. Δηλαδή, από τις καλύτερες συγκοινωνίες που μπορεί στον τόπο είναι οι περαστικές σήμερα στην Ελλάδα. Στον κόσμο. Ο καθένας έχει το δικό του λεωφορείο, ο ιδιοκτήτης, προσφέρει τις υπηρεσίες του, παίρνει το εισιτήριό του, κανείς δεν λέει τίποτα και όλα είναι ρολόι. Ρολόι. Μόνο εδώ στην. Δεν υπάρχει σημείο της Ελλάδας που δεν μπορείς να πας με τα ιδιωτικά λεωφορεία, έτσι, τα λεγόμενα κτέλ. Η λύση λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος. Γιατί τα εμπορεύματα. Ιδιωτικοποίηση. Τα εμπορεύματα. Πώς δουλεύει σήμερα το ταξί, πώς δουλεύει το υπεραστικό λεωφορείο, τι επικρατεί, τι συμφωνίες υπάρχουν και τι. Οι εταιρείες μεταφορών. Μπράβο. Να γυρίσει λοιπόν και το συγκοινωνιακό καθεστώς της πόλης, ούτε δήμοι, ούτε κοινότητες, ούτε παραμύθια στους ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν θαυμάσια να κάνουν αυτή τη συγκοινωνία με τέλειο τρόπο, χωρίς το δημόσιο ταμείο να βγάζει από την τσέπη του ούτε μία δραχμή. Χωρίς να επιβαρύνει το Έλλην φορολογούμενο. Χωρίς ο Έλλην φορολογούμενος να πληρώνει μία δραχμή για τις συγκοινωνίες. Μου είπε δε ο κύριος αυτός που ήρθε εδώ χθες ότι εμείς, έστω και με 10 δραχμές, ας πούμε γύρω σε 85 δραχμές, μου λέει σήμερα,
θα φτάσουμε να εισπράττουμε ο καθένας γύρω σε 785 δραχμές. Η κάθε οικογένεια θα βγάζει στην τσέπη της γύρω σε 800.000 το μήνα καθαρά λεφτά. Τόσο είναι. Καθαρά λεφτά. Και θα είμαστε ευτυχείς όλοι. Γιατί και τα λεφτά που θα παίρνουμε, βέβαια, δουλεύουν 12 ώρες την ημέρα. Γιατί τα ταξί πόσο δουλεύουν. Εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Και δεν θέλουμε ούτε επιδότηση ούτε τίποτα. Και είναι και σίγουρα δουλειά. Σήμερα, 1-3 εκατομμύριο δραχμές έχουμε πληρώσει τις αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα. Φτάνει πια. Αυτό αφορά τους κυρίους οι οποίοι παίρνουν τα τηλέφωνα. Όποιος θέλει, το τραπέζι είναι εδώ, να έρθει ευχαρίστως να το συζητήσουμε κατά απόλυτα δημοκρατικό τρόπο. Να περάσουμε στον κύριο Παπαδόπουλο, Γεώργιο, κύριο Σοφιανόπουλε. Η ώρα είναι 1:15. Τι γνώμη έχει ο κύριος Σοφιανόπουλος για την οικοδομική άνθηση της Ελλάδος επί Χούντας? Είναι πάρα πολύ απλό. Ότι επί λεγόμενης, εγώ τελείως, στρατιωτικής διακυβερνήσεως της χώρας, ελευθερώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η οικονομία. Δηλαδή ήταν ελεύθερο το φαρμακείο, ήταν ελεύθερος ο φούρνος, ήτανε. Επιδοτηθήκαν και με 4 μονάδες οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων. Άνθησε η οικονομία, έγιναν επενδύσεις, άνεργος μηδέν. Και ως εκ τούτου οι Γάλλοι έχουν ένα ωραίο ρητό που λένε ότι όταν λέει προχωράει η οικοδομή, προχωράνε όλα. Ή αντιστρόφως, ότι όταν δεν προχωράνε, δεν προχωράει η οικοδομή, είναι κάτι συνυφασμένο. Και βεβαίως, αφού ανθούσε η οικονομία, ανθούσε και η οικοδομή. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Εγώ πρέπει να πω κάτι εδώ, ότι περιόδους διακυβέρνησης της χώρας με τον τρόπο αυτό, εγώ προσωπικά, αν και Χούντας, δεν τις δέχομαι. Εγώ απαντώ στο ερώτημα γιατί. Εγώ δίνω τους λόγους γιατί. Έναντι οποιασδήποτε οικονομικής ευρωστίας και ευμάρειας, άλλο κεφάλαιο. Τι ούτου είδους διακυβέρνηση δεν την. Δεν θέλω να την ακούω. Βεβαίως η κυβέρνηση των δικτατόρων είχε ένα, να το πούμε, είχε ένα δικαιολογητικό, είχε μια δικαιολογία για την ύπαρξή της. Θέλετε να το δεχθώ κατά ανάγκη, εάν η πρόθεσή τους ήταν αυτή. Νομίζω ότι ένας χρόνος ήταν αρκετός για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους, αφού δεν υπήρχε άλλος καλύτερος τρόπος. Αν δεχθώ ότι δεν υπήρχε άλλος καλύτερος τρόπος, όφυλαν λοιπόν να ξεκουμπιστούν μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Το ξαναλέω. Δεν ήθελα να το πω, αλλά με αναγκάζεται να σας πω ότι εμένα με συνέλαβε η Χούντα και με έβαλε στο ΕΑΤΕΣΑ. Δεν σας το έχω ξαναπεί, σας το λέω τώρα. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει από το να είμαι αντικειμενικός, παρόλο που έφυγα και εγώ τις μπουνιές μου και τις κλωσσές μου μέσα στο ΕΑΤΕΣΑ. Έδωσα και μερικές βεβαίως. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί, κύριε Χούντα. Ξεκάθαρα. Τι θέλετε, να δεχθούμε ότι κατά την περίοδο της Χούντας τα οικονομικά μας ήταν καλά? Ήταν καλά. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να μας κυβερνάει στρατιωτικό καθεστώς? Είπα τέτοιο πράγμα. Αυτό λέω. Απήντησε στο ερώτημα. Λοιπόν, υπήρχε πρόθεση του Καραμαλή να κρατικοποιήσει τα λεωφορεία, διότι κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής στην Ένωση Κέντρου ονόματι Παναγιώτου, ο οποίος πήρε 24.000 ψήφους από τους λεωφοριούχους Αθηνών, και μετά τις εκλογές είπε ο Καραμαλής, με αυτό το στυλό θα σας εξαφανίσω και θα πετάξω και θα το πετάξω στον υπόνομο. Τι θα πει αυτό τώρα? Αν καταλαβαίνω καλά, λέει ότι επειδή πήρε πάρα πολλούς ψήφους στην Ένωση Κέντρου τότε, ΕΔΙΚ μάλλον, δεν υπάρχει Ένωση Κέντρου πλέον, επειδή υποσχεθήκαν ότι θα καρτικοποιήσουν τα λεωφορεία, γι' αυτό και ο Καραμαλής έκανε αυτή την ενέργεια. Αλλά τώρα αυτά το αναντιαλάμε τον τόπο, να πούμε, για πίκα προσωπική και πολιτικό όφελος. Μπορεί να είναι έτσι. Δεν ξέρω. Σιδέρης, ο κύριος Σιδέρης, γιατί δεν αναφέρθηκε τι έγινε ο πλούτος που έφυγε από την Ελλάδα παραμονές γερμανικής κατοχής με καράβι, πήγε στην Κρήτη, μετά στην Αφρική και τελικά έφτασε στο Λονδίνο? Το βάρος του χρυσού είναι 600 τόνοι και πολύτιμα πετράδια 500 χιλιογράμμων. Εγώ προσωπικώς την ξέρω την υπόθεση αυτή σαν θέμα, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Μάλιστα το χρυσό τον μετέφερε ο Αβέροφ, αν είμαι καλά πληροφορημένος, το λεγόμενο θορυκτόν Αβέροφ, που είναι κάτω στο Φάληρο. Εάν το χρυσό το πήραν οι Εγγλέζοι και δεν το επέστρεψαν, αυτό το θεωρώ λίγο πάρα πολύ δύσκολο και περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, εάν ο κύριος που τα γράφει αυτά ξέρει λεπτομέρειες, εγώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Θα χαρώ ιδιαίτερα να μας πάρει ένα τηλέφωνο στο κεντρικό γραφείο κάτω ή να πάρει και εσάς να μας δώσει στοιχεία και πληροφορίες. Να το θέσουμε ξεκάθαρα το θέμα. Αλλά με συγχωρείτε, ο κύριος Ζολώτας δεν πρέπει να το ξέρει αυτό και η Τράπεζα της Ελλάδος? Κοιτάξτε, για να αναφερθούμε σε ένα τέτοιο ζήτημα,
Θα πρέπει να έχουμε κάνει πρώτα τις ερωτήσεις μας. Ναι, δεν το ξέρω. Και να πάρουμε τις απαντήσεις. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα να κρίνουμε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Να υποχρεωθούν τα νοσοκομεία να δίνουν αναλυτική κατάσταση. Επί τη ευκαιρία όμως μπορούμε να πούμε ότι δώσαμε κανιά 300 τόνους χρυσό στον κύριο Σόρος και τα λοιπά, όπου η επένδυση είναι της τάξης, να το αναλύσουμε άλλη φορά. Δεν μπορούμε τώρα αυτό. Δεν μπορούμε. Θα την άλλη φορά. Εκεί θα αναλύσουμε την ιστορία Μποδοσάκη. Μάλιστα. Δηλαδή ο Μποδοσάκης είπε θα κάνω αυτά τα συγκεκριμένα έργα στην περιοχή αυτή και τελικά δεν του επέτρεψαν να τα κάνει. Εμένα με πήρε ο Ευγένιος Παπαχελάς, ο οποίος ήταν και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, έχει υπάρξει δηλαδή τέως, αλλά και ήταν στο επιτελείο μεταλλιολόγος του Μποδοσάκη, μαθητής του Κατράκη, του μεγάλου καθηγητού του Πολυτεχνείου, και άκουσε την εκπομπή και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει κοίταξε να δεις, τον κρύο κατά τον άνθρωπο, δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς, ούτε να θεωρείται πολύ μεγάλη επένδυση αυτή του όρου, διότι η επένδυση την οποία προέβλεπε να κάνει ο Μποδοσάκης, η οποία σταμάτησε, ήταν έτσι και έτσι και έτσι. Αλλά επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, να το αφήσουμε για την άλλη φορά. Ο κύριος Καρακάκης δεν υποχρεωθούν τα νοσοκομεία. Καρακάκης. Ναι. Κορακάκης, συγγνώμη. Κορακάκης. Να υποχρεωθούν τα νοσοκομεία να δίνουν αναλυτική κατάσταση εξόδων του ασθενούς ανεξάρτητα αν πληρώνονται από τον ασφαλιστικό φορέα. Αλέξανδρος Μαρασλίδης. Συγχαρητήρια στον κύριο Σοφιανόπουλο. Να μας πει τις απόψεις του για τον Αριστοτέλειο Νάση και κατά πόσο ο θάνατος του Αλεξάνδρου Νάστη ήταν ατύχημα ή σαμποτάζ από την CIA. Αυτό είναι. Όχι, δεν ήταν σαμποτάζ, ήταν δολοφονία ξεκάθαρη. Δεν ξέρω αν ήταν τη CIA, αυτό δεν μπορώ να το πω. Ότι ήταν δολοφονία ήταν, διότι στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έλαβε μέρος και ένας άνθρωπος τον οποίον εγνώρισα. Δεν μπορώ να πω το όνομά του, δεν ξέρω αν θέλει να το πει. Και στα αεροπλάνα υπάρχει το εξής, για να μην γίνεται λάθος και παθαίνει τέτοια ζημιά ένας πιλότος σε αεροπλάνο, έχουμε στα πιδάλια που έχει τα flaps του, της ουράς και τα λοιπά, υπάρχει μία ντίζα. Τα σηματόσκηνα δηλαδή. Ναι, και που το κάνουν τα πτερύγια πίσω των φτερών, όπου το αεροπλάνο ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Υπάρχει μία μακριά ντίζα και μία κοντή ντίζα. Η μακριά ντίζα, η σταθερή, είναι ενωμένη με ένα κοντό σηματόσκηνο και η κοντή ντίζα είναι μακρή. Βέβαια, το μακρύ με το μακρύ ενώνεται, αλλά τα δύο κοντά δεν μπορεί να ενωθούν και έτσι δεν μπορεί να γίνει ποτέ λάθος. Στην περίπτωση του Ωνάση, του Αλεξάνδρου Ωνάση, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και έγινε και δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Αλεξάνδρου, ή μάλλον είχε γίνει η πρώτη η οποία απέτυχε, αυτή ήταν η δεύτερη η οποία απέτυχε. Θα σας πω αμέσως ποια ήταν η πρώτη. Είχε επιμηκυνθεί η κοντή η ντίζα και είχαν ενωθεί ανάποδα τα σημαρτιώσινα. Και ξέρε, όσοι μπάσχετος ξέρουν από πιλοτάρισμα και αεροπλάνα, το αεροπλάνο τροχιοδρομεί με ουδέτερη την θέση των πτερυγίων. Και κάποια στιγμή, όπως είναι το φτερό έτσι, κατεβαίνει σιγά σιγά και το χτυπάει ο αέρας εδώ και ανεβαίνει το αεροπλάνο. Απογειώνεται. Απογειώνεται σιγά σιγά, σηκώνεται. Αυτό το στολάρισμα το λεγόμενο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, την ώρα που τροχιοδρομούσε το αεροπλάνο και ο Αλέξανδρος ο Νάσης τράβηξε σιγά σιγά το πιδάλιο μπροστά για να κατέβουν τα πτερυγεία, αυτά ανεβήκανε. Και ως εκ τούτου το αεροπλάνο έβαλε τη μύτη κάτω και την ουρά επάνω. Το ανάποδο από ό,τι έπρεπε ακριβώς να γίνει, επήρε τις τούμπες. Και παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ περίεργο, διότι είναι χτυπημένος πίσω στο κρανίο, το έχουν συνθλίψει το κρανίο. Και αυτό παραμένει ένα μυστήριο. Λίγο καιρό πριν έγινε το εξής. Επρόκειτο να ταξιδέψει ο Αλέξανδρος ο Νάσης από την Ελλάδα να πάει στο Μιλάνο με το ιδιωτικό του στο τζετ. Αλλά ήρθε ένα σήμα ότι κάποιο παιδάκι κινδύνευε σε ένα νησί από κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, οξία σχολικοδίτηδα, κάτι έγινε, ένα ατύχημα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ήταν πολύ ευαίσθητος, διοικούσε την Ολυμπιακή Αεροπλοεία ο Αλέξανδρος. Και επειδή ήταν κακοκαιρία και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και το παιδί κινδύνευε, ανέβαλε το ταξίδι του και πήγε προσωπικός και παρέλαβε το παιδί αυτό και το πήγε σε νοσοκομείο. Αυτό το αεροπλάνο ανετινάχθη στον αέρα. Οι καλύτεροι πιλότοι τότε ήταν δύο αδέλφια που ήταν της πολεμικής αεροπορίας και της Ολυμπιακής εν συνεχεία. Αποσπασμένη προσωπικά στον τότε ήταν η υπόθεση ο Νάση και τα λοιπά,
Αυτοί σκοτωθήκαν και οι δύο. Το αεροπλάνο έγινε στον αέρα την Αθηνάρχη και κανονικά έπρεπε να είναι μέσα ο Αλέξανδρος. Αυτό το έχουν αποσιωπήσει επίτηδες, διότι εάν γνωστοποιούσαν αυτή την υπόθεση και την μετέπειτα, θα ήταν ξεκάθαρα στο μυαλό του οποιοδήποτε ότι πρόκειται περί δολοφονίας. Ο δε Αριστοτέλης Ράμπης, ο οποίος μαράζωσε βέβαια από την υπόθεση αυτή, το έψαχνε το θέμα και είχε δώσει και σε πολλούς ιδιωτικούς detectives να ψάξουν το θέμα. Οι πληροφορίες πάντα λένε ότι ένας του τηλεφώνησε ότι βρήκε διάφορα συγκεκριμένα στοιχεία και αυτός ο άνθρωπος από το σπίτι του προς τον Ωνάση για να δώσει τα στοιχεία έπαθε αυτοκινητικό ατύχημα και εσκοτώθηκε. Και εν συνεχεία την εξέλιξη την ξέρουμε. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει μια ωραιοτάτη βιογραφία του Αριστοτέλη Ωνάση, ενός φαινομένου της παγκοσμίου ιστορίας, από τον αρχισυντάκτη της Herald Tribune. Αριστοτέλης Ωνάσης, εγώ το έχω το βιβλίο, το έχω διαβάσει, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα και εκεί κανένας μπορεί να δει τον άνθρωπο αυτός, ο οποίος μόνο αγράμματος δεν είναι όπως συνηθίζεται να είναι, ήταν από πάρα πολύ πλούσια οικογένεια Σμυρνιών, η οποία ήταν έμποροι καπνών, ήταν με τα αγγλικά του και με τα γαλλικά του και είχε βγάλει τις εμπορικές. Να έχουμε εδώ συνάδελφο που έχει ασχοληθεί όλη τη ζωή με τον Ωνάση, ο Δημήτρης Ολυμπερόπουλος, ο οποίος γνωρίζει για την υπόθεση αυτή πάρα πολλά. Έχει γράψει βέβαια εκείνο το περίφημο βιβλίο ο Αριστοτέλης Ωνάσης και τους Χρυσούς Έλληνες και μερικά άλλα. Αλλά δεν ξέρω ακόμα, δεν θέλει ίσως να μιλήσει για αυτή την υπόθεση, την οποία νομίζω ξέρει αρκετά καλά. Γιατί δεν μιλάει, φαίνεται τον έχουν απειλήσει. Αυτή είναι η υπόθεση του. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στον κύριο Γρηγοριάδη. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Υπουργός Οικονομικών, που βρήκε τα 600 εκατομμύρια και αγόρασε. Τι λέει εδώ. Και η τράπεζα του δίνει δάνειο για αναπαλαίωση 400. Από πού βρήκε, μήπως, με τον νοικιάζει στην ίδια τράπεζα. Πού βρήκε τα 600 εκατομμύρια ο Υπουργός των Οικονομικών Παπαδόπουλος και αναπαλαίωσε, τι αναπαλαίωσε. Μισό λεπτό, μισό αυτό. Λέει εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος, Υπουργός Οικονομικών. Ναι. Λέει εδώ ένα ποσό και αγόρασε, λέει, ακίνητο δίπλα στο Μηνιόν. Και η τράπεζα του δίνει δάνειο για αναπαλαίωση, έχει ένα ποσό πάλι, και το νοικιάζει στην ίδια την τράπεζα. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο? Αυτό, αγαπητέ κύριε Γρηγοριάδη, δεν το ξέρω. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Ελπίζω να λέτε την αλήθεια. Να μας τα δώσει πιο συγκεκριμένα. Αλλά σας υπόσχομαι όμως ότι αύριο κιόλας εμείς θα δούμε ένα πράγμα του Υπουργού Οικονομικών. Αγόρασε αυτό το ακίνητο που λέτε, που μπορεί να μην είναι έτσι. Ότι τον δανειοδότησε στην τράπεζα και τον νίκησε στην ίδια τράπεζα και όλα αυτά τα οποία λέτε. Βαριές κατηγορίες, κύριε Γρηγοριάδη, θα τις δούμε όμως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σωστές, γιατί δεν ξέρουμε. Αλλά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Θα το δούμε, να είστε βέβαιες, αύριο κιόλας. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος, να ξεκινάει η εκπομπή νωρίτερα. Γιατί ξενυχτάμε, λέει. Λοιπόν. Έχει δίκιο. Ο κύριος Λιανός. Υπάρχει κάποιος ακροατής που βγήκε σήμερα σε κάποια εκπομπή στο Sky και είπε ότι έχει ενημερώσει το Πεντάγωνο ότι δύναται να απολύσει όλο τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδος. Α, να απειλήσει. Να αποκλείσει. Να αποκλείσει. Όλο τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδος από κάθε παραβίαση εχθρική και τον έχουν αγνοήσει. Δεν ξέρω πώς το εννοεί αυτό. Να το δούμε. Μήπως έχει σχέση τώρα αυτή η υπόθεση με τη Γάβδο και έτσι αλλιώς και οι Τούρκοι και ότι θα πάει το καράβι και αφήσουν τους. Όχι, προφανώς ότι έχει ένα τρόπο, ότι έχει ένα τρόπο, λέει, να αποκλείσει όλο τον εθνικό εναέριο χώρο. Κάποιο επιστημονικό θέμα θα είναι. Παραβίαση. Τι ήταν το ευρώ πυρ, είναι η δεύτερη ερώτηση. Αυτό αφορά το χημικό, τον κύριο Σοφιανόπουλο. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Το έχω ψάξει πολύ. Το αναφέρει και ο Γερμανός ο ιστορικός, ο Φρανκ Τίς κτλ. Δεν μπόρεσε κανένας να ξεκαθαρίσει τι ήταν το υγρό πυρ επακριβώς.
Έτσι, επακριβώς. Αυτό προφανώς το οποίο εικάζεται ότι ήταν, ήταν κάποιο έφλεκτο υγρό, το οποίο είχαν βρει μια μέθοδο οι Βυζαντινοί να το ρίχνουν πάνω στα άλλα καράβια και να, αυτό έκανε αυτοανάφλεξη και τα καίγε. Τώρα τι ακριβώς και πώς είναι δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Μιλάνε για ρητίνες από τα πεύκα. Κύριε Κούτα, κοιτάξτε, ό,τι θέλετε θα ακούσετε. Καλά. Αλλά εδώ πρέπει να είναι επακριβώς. Τόσο αλάτι, τόσο ρίγανη, τόσο κυμά, τόσο βλάδι, τόσο δηλαδή. Πάντως έφλεκτα υλικά που μπορούσαν να βρουν οι Βυζαντινοί ήταν η ρητίνη, τα υνοπνεύματα. Μπορεί να ήταν και πετρέλαια μέσα, μπορεί να το ό,τι θέλετε πρώτα. Δεν ξέρουμε πάντα. Σωστό. Υπόψη είναι ότι η Μπαρούτη ήταν πλέον γνωστή. Έτσι, η Μπαρούτη υπήρχε. Από εκεί και μετά, χίλια δυο μπορούσαν να γίνουν. Ο κύριος Τσεκούρας υπάλληλος στα ΣΕΠ. Υπάλληλος. Είναι άτιμο το ότι δίνουν μια θέση εργασίας και στη συνέχεια μας καταστρέφουν ενώ είμαστε φορολογούμε Έλληνες πολίτες. Άχιστε. Ο κύριος Γιάννης Πετρόπουλος. Δύο άλλα θέματα. Τότε δεν κατάλαβε ο κύριος Καραμανής επιπλέον της εισηγήσεως Δοξιάδη για το αεροδρόμιο στη Μακρόνησο. 1956-1957. Πρώτον, μας παρακαλούσαν να μπούμε στην ΕΟΚ σαν ιδρυτικό μέλος και, η Ζολώτας Πεσμαζόγλου τον έπεισαν να μην μπει γιατί το μέλλον με την δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει εδώ. Δεύτερον, το 57 οι Γερμανοί τον παρακαλούσαν να τους δώσει άδεια για εργοστάσιο αλουμινίου χωρίς κανένα προνόμιο. Αυτό σωστό, Έρχαρτ μαζί με τον Άντεναουερ. Είχε έρθει ο Έρχαρτ εδώ. Σωστό. Και αντί να το δώσουμε στους Γερμανούς γιατί κανένα προνόμιο, το δώσαμε στους Γάλλους. Σωστό. Αυτό είναι αλήθεια. Με συγχωρείτε, κατά λάθος. Λούντφιχτ Έρχαρτ. Κατά λάθος. Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας επί Καγκελαρίας Κόνραντ Αντενάουερ. Κατά λάθος δηλαδή, δεν το κατάλαβε. Χωρίς κανένα προνόμιο. Μάλιστα. Αλλά 11 χρόνια την έβγαλε στο Παρίσι. Αλλά ποτέ δεν μας είπε κανένας ποιος πλήρωνε 11 χρόνια στο Παρίσι. Μάλιστα. Για να ζήσει 11 χρόνια στο Παρίσι, κύριε Κούντα, πόσα λεφτά θέλει. Ανώνυμος. Ξεχνάτε, λέει, κύριε Κούντα, τι είπε... Να κάνω και εγώ τον κύριο Κούντα μια φορά να ρωτήσω. Ρωτάω, ποιος πλήρωνε 11 χρόνια στο Παρίσι. Τι θέλετε να δικάσω εγώ τον Καραμαλή τώρα. Όχι, ρωτώ, ερώτηση κάνω. Δεν με δικάσετε. Τι θέλετε να κάνω. Αυτά κάποτε δεν πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Οι δημόσιοι άνδρες. Εγώ δεν είπα όχι. Ωραία, εκεί είναι. Υπάρχουν αρμοδιότεροι από μένα. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Η δουλειά μου είναι να κυνηγάω τις αλήθειες και να ενημερώνω τον κόσμο αν μπορώ, αν είμαι σε θέση, αν είμαι ικανός και αν είμαι τόσο έντιμος όσο θέλω να λέω ότι είμαι. Να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα εγώ το θέτω σαν ερώτημα. Είμαι δικαστής. Όχι, όχι, σαν ερώτημα το. Υπάρχει δικαιοσύνη, είναι ο κύριος Κόκκινος. Ας πάρει. Παρεγράφει το δίκαιο. Να κάνει ό,τι θέλει. Κύριε Χούντα, παρεγράφει το δίκαιο. Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να κάνουν. Εγώ τι μπορώ να κάνω. Δικάσω τον Καραμαλή τώρα για αυτά. Εντάξει, τα έχει κάνει πράγματι αυτά. Τα λέω ότι αυτό το συγκεκριμένο για τους Γερμανούς είναι μόνο αυτό που έχει κάνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι τι λόγους είχε. Και ποιες ήταν οι προθέσεις του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν οι λόγοι ήταν προς όφελος της χώρας, θα ήταν δεκτόν. Αλλά εγώ δεν βλέπω κανένα όφελο, μόνο ζημία. Λοιπόν, λέει εδώ ένας ανώνυμος ότι ξεχνάω εγώ, για μένα, σε μένα απευθύνεται, τι είπε ο κύριος Πετυχάκης για το αεροδρόμιο. Ο κύριος Πετυχάκης για το αεροδρόμιο δεν το ξεχάσαμε τι είπε, είπε ότι είναι ανέκδοτο. Το αεροδρόμιο στα Σπάτα λέει είναι ανέκδοτο. Ο κύριος Ζαΐρης, τα τραμ στον Πειραιά καταργήθηκαν επί Χούντας, όχι επί Καραμαλή. Δεν είπα στον Πειραιά, είπα το πέραμα, το Πειραιά πέραμα. Ναι, σωστό. Το αεροδρόμιο γίνεται για να ξυλωθούν οι αμπελώνες. Ο κύριος Αγατζάς, ελλειμματική ενέργεια του Καραμαλή η κατάργηση του τραμ, διότι ήθελε να χτυπήσει τον Ανδρεάδη. Δεν άφησε να αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος, διότι δια ψηφοθερικούς λόγους έδινε άδειες στους κατόχους των ΚΤΕΛ. Ο κύριος Καγίας, όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι.
Η κυρία Εξάρχου, για την προσπάθεια που γίνεται να μειωθούν οι αμπελώνες είναι και η επιδότηση σε ΟΚ ξερίζωση από τους αμπελουργούς των σπάνιων ποικιλιών. Και να βάλουμε ακακίες. Να σχολιάσει ο κύριος Σοφιανόπουλος τον κύριο Στριγκά. Τον κύριο Στριγκά τον έχουμε ξανασχολιάσει. Ο κύριος Στριγκάς λέει ότι είμαι πράκτορ των καλών Αμερικανών. Αυτό και μόνο αρκεί. Όταν λέει ότι είμαι πράκτορ των καλών Αμερικανών, ο πράκτορ είναι πράκτορας και εκτελείται στον τωράς των αφεντικών του. Τώρα, κατά πόσον μπορούν να υπάρχουν ξένοι λαοί καλοί για το καλό της Ελλάδος και όχι για το κακό της Ελλάδος, ιστορικώς εγώ αυτό δεν το έχω βρει μέχρι στιγμής. Ως εκ τούτου, επίσης τα βιβλία του είναι αντιγραφή από άλλα βιβλία και από μυστικές υπηρεσίες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στο βιβλίο του «Οι παγκόσμιοι εντελοδότες» λέει ότι αν δεν βγει η κυρία Δαμανάκη, διότι ουσιαστικά την περιγράφει χωρίς να την κατονομάζει, και προφανώς η Λαγιώτης και Τζουμάκας, που είναι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αν δεν βγουν μόνοι τους να πούνε, θα πω τα ονόματά τους στο επόμενο βιβλίο. Στο επόμενο βιβλίο τα ονόματά τους δεν τα είπε. Η μαύρη βίβλος των Ελλήνων πολιτικών έχει πολλές σελίδες από ένα βιβλίο ενός Αμερικανού μέχρι και την τελεία και το κόμμα. Είναι μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Βγαίνει με τον κύριο Ραφαηλίδη, ο οποίος Ραφαηλίδης δεν ξέρω τι βιολί βαράει, αλλά μόνο περίεργα πράγματα συνεχώς λέει. Και μόνο ότι λέει ότι εγώ είμαι κομμουνιστής και είμαι μαρξιστής και τέτοια, αυτό αρκεί. Και βγαίνουν ντουέτο μαζί και λένε κάτι περίεργα πράγματα, τα οποία κατ' ουσίαν είναι να φοβήσουν τον οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάτι καλό για τον τόπο. Γιατί υπάρχει μπαμπούλες από πίσω, ο οποίος τα ρυθμίζει όλα. Θα έλεγα ο κύριος Στριγκάς να ξεκαθαρίσει το θέμα του από μόνος του, πού τα βρίσκει τα λεφτά, ποιος πληρώνει, ποιον καλών Αμερικανών είναι πράκτορας και τι σκοπούς συγκεκριμένα έχει να κάνει στον τόπο. Αλλά βεβαίως, παρόλο που εγώ και προσωπικώς τον έχω καλέσει να κουβεντιάσουμε τα λοιπά, δεν εμφανίζεται. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αν το μετρό θα βελτιώσει το συγκοινωνιακό μας πρόβλημα, έχετε άποψη? Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν έχω ιδέα, όπως είπα, από συγκοινωνίας, αλλά οπωσδήποτε όταν γίνει ένας υπόγειος σιδηρόδρομος, ο οποίος θα ενώσει τα περισσότερα σημεία των Αθηνών, σαφώς θα βελτιώσει, δεν παραβλάψει. Αυτό είναι βέβαιο. Διότι πάρα πολλοί κόσμος και με αυτή τη γραμμή του Τρικούπη, το θηρίο το λέγανε, τότε ήταν ατμοκίνητο. Έτσι, αυτή τη μοναδική γραμμή Πειραιά μέχρι Κηφισιάς που είναι προπολεμικιά, κινούνται μερικά εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Οπότε δεν βλέπω το λόγο γιατί δεν θα βελτιώσει. Αλλά εγώ άποψη στο θέμα το συγκοινωνιακό δεν έχω, διότι δεν έχω ιδέα από το θέμα. Δεν έχω ασχοληθεί. Δεν μπορώ να έχω καμία άποψη. Είναι θέμα απλής λογικής ότι οπωσδήποτε η συγκοινωνία θα βελτιωθεί. Ο κύριος Αντινόπουλος λέει: ζούμε στην εποχή του μεγάλου ανταγωνισμού κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Όχι, σύμπλευση κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως. Εμένα μου λέει ο κύριος Φωτόπουλος να παρεμβαίνω λιγότερο. Να σας αφήσω να μιλάτε πιο πολύ εσείς. Ο κύριος Δημητρίου. Αυτή είναι ευαλτή από εσάς, ε? Όχι, δεν το ξέρω τον κύριο. Δεν κάνουμε τέτοια γύρω φούντα εμείς. Να πούμε και ένα αστείο. Να πούμε. Δημητρίου, θα μάθει επιτέλους για την ομάδα Ε. Τι επιμένει αυτός ο άνθρωπος? Κύριε Δημητρίου, πιστέψτε με, σας παρακαλώ. Θα παρακαλέσω, ελάτε να με βρείτε, να τα κουβεντιάσουμε. Ξέρω ότι ο κύριος Φουράκης γράφει για το θέμα αυτό, αλλά πιστέψτε με, να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν κρύβω τίποτε. Ελάτε να με βρείτε, να με βλέπετε και γελάω. Δεν ξέρω για το θέμα πιο πολλά πράγματα. Η παράκλησή μου είναι, ελάτε να με βρείτε να σας αποδείξω. Τον κύριο Φουράκη επίσης τον γνωρίζω καλώς. Αν θέλετε να κλείσουμε ραντεβού, να το κουβεντιάσουμε και οι τρεις μας. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ο κύριος Καπερνέκας, ο πατέρας του Όθωνα, χρηματοδότησε την πολιορκία του Μεσολογγίου. Την πολιορκία του Μεσολογγίου, ο πατήρ του Όθωνος, ο βαβρός βασιλιάς. Έτσι λέει εδώ. Χρηματοδότησε την πολιορκία του Μεσολογγίου. Το Μεσολόγγι το πολιορκήσε ο Κιουταχής Πασάς και εν συνεχεία, αφού δεν μπόρεσε μόνος του να του αλώσει, ήρθε προς βοήθεια του Ιμπραήμ. Ακριβώς. Τι δουλειά έχει ο βαβαρός βασιλιάς να χρηματοδοτεί την πολιορκία του Μεσολογγίου? Τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά εγώ πρώτη φορά το ακούω. Ο κύριος Καραβάς, εάν ο κύριος Σοφιανόπουλος ήταν πρωθυπουργός, πώς θα πολεμούσε τα διαπλεκόμενα συμφέροντα? Αυτό είναι τεράστια συζήτηση. Δεν μπορώ να απαντήσω αμέσως. Τα διαπλεκόμενα συμφέροντα γίνονται όλο και περισσότερο όταν παρεμβαίνει το ελληνικό κράτος. Διαπλεκόμενα συμφέροντα όταν υπάρχουν οι ιδιώτες στο θέμα. Δεν υπάρχουν.
ελαστικοποιούνται. Εξαφανίζονται. Νομικός, παρακαλώ συνενώστε τους επαγγελματίες για να μπορέσουμε να μηνθούμε. Η εκπομπή να αρχίζει νωρίτερα. Ο κύριος Βουλής. Θα μιλήσει ο κύριος Οφιανόπουλος για τα πετρέλαια του Ιωνίου που η Βάσο Παπανδρέου θέλει να τα δώσει σε εταιρείες. Διάβασα και αυτό το εξωφρενικό. Θυμόσαστε που είχα φέρει τα χαρτιά εδώ ότι ο διαγωνισμός έγινε στο Λονδίνο και στο Χιούστον του Τέξας. Από πλευράς και μόνον ευθυξίας και εντιμότητος, μια και είμαι, αν θέλετε, μεταπολεμικός, ο μόνος ο οποίος εργάστηκε και με τα χέρια του έβαλε τα λεφτά του, έβαλε τους κόπους του και έβγαζε πετρέλαιο από το κερί Ζακύνθου μέχρι 70 βαρέλια την ημέρα, και σαν χροπή αλλά και σαν προσωπικά, διότι δεν ήθελα εν συνεχεία να εμπλέξω τη χροπή, και είπα θα το κάνω και το έκανα μόνος μου. Και τότε είναι που ο Έβερτ έστειλε τηλεγράφημα στο διοικητή χωροφυλακής και μου πέρασε χειροπέδες. Λοιπόν, και έχω επανειλημμένο στείλει γράμματα στην περιβόητη ΔΕΠ, Δημοσία Επιχείρηση Πετρελαίου, ή κατά το ορθότερον δεν έχουμε πετρέλαιο, διότι από τότε που έγινε η ΔΕΠ σταμάτησαν τα πάντα βάζοντας πετρελαίου. Και θα φέρω την επόμενη φορά, κύριε Κούντα, να μην το ξεχάσω, του Σφαέλου, τον θυμόσαστε, τον Σφαέλο, δημοσιογράφος, βουλευτής, ο ιδρυτής του Πατριωτικού Συνδέσμου Καποδίστριας. Όταν κάποτε μου είπε μια ιστορία για τα πετρέλαια κτλ., του είπα εγώ, κύριε Σφαέλο, δεν μπορεί να λέω ότι μου το έπες για να το λέω κτλ. Σε παρακαλώ, γράφτε και υπογράψετε. Και ο Σφαέλος τα έγραψε και τα υπέγραψε. Ότι είχε γράψει τότε ένα άρθρο, τα λέω σύντομα, και ήρθε ο εκδότης, του λέει: πάρ' τα λεφτά για το άρθρο, το επόμενο δεν θα το γράψεις. Εγώ πληρώθηκα. Αυτοκίνητα, βίλες, ο εκδότης κτλ. Έκλεισε και το περιοδικό. Και ο Σφαέλος αυτά μου τα έγραψε, τα έδωσε, διότι μεγάλα συμφέροντα κρύβονται πίσω από την υπόθεση και στη διάλεξη, μάλιστα, την οποία είχα δώσει παλιά το 1979, τι γίνεται με τα ελληνικά πετρέλαια. Σαν ακροατής ήταν και ο Στέφανος Στεφανόπουλος, πρώην πρωθυπουργός, και μάλιστα στη διάλεξη απάνω σταμάτησε και είπα: και εσείς το ελληνικό κράτος για τα ελληνικά πετρέλαια τι κάνετε? Βεβαίως, αν δεν ήθελε ο άνθρωπος, δεν είχε ιδέα. Ο Πάγκαλος έστειλε το αντιτορπιλικό Πέργαμος εις τη Ζάκυνθο και φόρτωσε πετρέλαιο. Και γράφει ο αρχιμηχανικός Παυλίδης: πληρώσαντε στα δεξαμενά στο αντιτορπιλικού Πέργαμος, επλέψαμε αργών πετρέλαιων Ζακύνθου, επλέψαμε από Ζάκυνθο εις Πυριάν, ήτι εκτελέσαμε πλώο 6,5 ωρών. Κατά τη διάρκεια του πλώος χρησιμοποίησαμε αυτούσιον πετρέλαιων Ζακύνθου ως και μείγμα αυτού. Κατά τη διάρκεια της καύσεως ουδέν πανθράκωμα παρατηρήθη, εδέ φλόγια ήσαν γαονικέ. Και μετά ο Πάγκαλος αυτό το 26 έστειλε στολίσκο αντιτορπιλικών, τα οποία φορτώναν πετρέλαιο της Ζάκυνθου και κάνανε γυμνάσια. Είχαμε δηλαδή αυτονομία στόλου πολεμικού με ελληνικό πετρέλαιο. Μάιο του 26 συμβαίνουν αυτά και Απρίλιο του 26 τούμπα ο Πάγκαλος. Απρίλιο του 1974 ξεκαθάρισε η υπόθεση του πετρελαίου του Αιγαίου και Ιούλιο του 1974 ξέρουμε τι έγινε. Αυτά τα λένε συμπτώσεις και λάθη και όλα αυτά, αλλά είναι οργανωμένα, κύριε Κούντα, ιστορικός είναι ξεκάθαρο. Τώρα, έπρεπε λοιπόν να προάσω ευτυχίες και μόνο, γιατί έχω στείλει τόσα γράμματα και ζητώ να μου δώσουν ένα τετραγωνίδιο, να μου επιτρέψουν κάτι, τους έλεγαστε να βγάλω το πετρέλαιο, να σας το χαρίζω κτλ. Δεν έχω πάρει ποτέ καμία απάντηση. Τη μόνη απάντηση την οποία την πήρα μια φορά από το Υπουργείο Βιομηχανίας επί κυβερνήσεως Πασόκ, όπου λέτε ότι αυτό δεν προβλέπεται από τον νόμο, και αυτό είναι ψευδές. Προβλεπόταν ξεκάθαρα και από τον τότε νόμο. Τώρα λοιπόν που αρχίσαν και λέγανε κύριε ελεύθερα τα αυτά, έπρεπε να πούνε κύριε Σοφιανόπουλε, έρχε υπόψη σου, άλλαξε ο νόμος, μπορείς πλέον κτλ. Αλλά δεν έχουν συμπεριλάβει τη Ζάκυνθο μέσα. Και ρωτώ γιατί. Η Ζάκυνθος έχει πάρα πολύ πετρέλαιο, οπότε έπρεπε να τη συμπεριλάβουν αφού θέλουν να αξιοποιήσουν και να βγάλουν επιτρέλους τα πετρέλαια της Δυτικής Ελλάδος. Ή η Ζάκυνθος δεν έχει πετρέλαιο, οπότε θα μπορούσαν να πούνε κύριε Σοφιανόπουλε, ξέρεις κάτι, κόφτος βέρκος, άλλαξε ο νόμος, άμα θες τώρα πήγαινε εκεί πέρα και παιδεύουν να πούμε, αφού έτσι καλλιώς πετρέλαιο δεν υπάρχει. Αλλά ούτε στο διαγωνισμό να βγάζουν τη Ζάκυνθο, και ούτε και εμένα να μου επιτρέπουν, διότι όταν έγινε η στοιχομηθεία μεταξύ Έβερτ και Καραμαλή στο σπίτι της Γουλανδρή την πρωτοχρονιά του 1979, και εγώ τότε ήμουν αγανακτισμένος με όλα αυτά, χειροπέδες μου περνάγανε, κυνηγητά είχα κτλ. Δεν είχα κάτι στο τραπέζι, ούτε καν δίπλα στον Καραμαλή με είχαν βάλει και δεν κάθισα καν στο τραπέζι για να μην χαλάσω τη βραδιά. Πρωτοχρονιά ήταν
Και ήρθε η Γουλανδρή και μου λέει: «Κύριε Σχιανόπουλε», μου λέει, «δεν θα κάτσετε μαζί μας?» Λέω: «Άστε καλύτερα, γιατί θα σας χαλάσω τη βραδιά». Λέει: «Φιλοσοφείτε». Λέω: «Δεν βαριέστε, χρειάζεται και αυτό». Νομίζω το έχουν ξαναπεί τότε και μου λέει ότι έχει κάνει εκείνο το ωραίο κτίσμα που έχει κάνει και στα Λεγρανά. Λέω: «Τα κτίσματα είναι απαραίτητα, αλλά το πρωτίστως ποιος και τι θα διδάξει μέσα στα κτίσματα ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό». Και μου είπε να το κουβεντιάσω μια μέρα. Δυστυχώς ήταν άρρωστη κακομοίρα, είχε καρκίνο, θα πέθανε, ξεχάστηκε το θέμα. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ, όταν πλησίασε μετά, κάποια στιγμή καθόμασταν στο καναπέ μαζί με τον Στράτο, τον Μακαρίτη, τον υπουργό, και με τον Νιάνια. Ο Στράτος, ο υπουργός. Γιώργος. Ο Γιώργος Στράτος. Και μαζί με τον Νιάνια, που ήταν τότε υπουργός πολιτισμού και επιστημών. Και πρόκειτο τότε είχε βγει στη φόρα, είχαν κάνει και τις τεράστιες μακέτες από το πολιτιστικό κέντρο που επρόκειτο να φτιάξουν, καταστρέφοντας και το τελευταίο δασίλειο στο κέντρο των Αθηνών, τη Ριζάριο σχολή. Και κουβεντιάζαμε διάφορα, του είπα το Στράτο εκεί τότε που ήταν η υπόθεση της Χαβούζας. Άσε, λέει, γίναμε ρεζίλη. Και του λέει του Νιάνια: «Έλα, έλα, υπουργέ μου», λέει, «να σε γνωρίσω τον κύριο Σοφιανόπουλο», και κουβεντιάζαμε για την όπερα. Και του λέω: «Πάσε τόσο», λέω, «πολιτιστικά κέντρα και μια όπερα. Η Ελλάδα έχει βγάλει τους μεγαλύτερους τραγουδιστές του κόσμου. Και τώρα μέσα στο κέντρο της Αθήνας πώς θα πάω?» «Πάρτε», λέω, «το τρένο από την Κυψιά, πηγαίνετε εδώ μέχρι την Εκάλη», που είναι υπόθεση, ξέρω εγώ, 3-4-5 χιλιόμετρων σε ευθεία γραμμή. «Απροτριώστε εκεί, δώστε λεφτά, γιατί κάτω Κυψιά δεν ήταν και ακριβή την εποχή εκείνη». Και πηγαίνετε εκεί στην Εκάλη, λέω, που είχε ατέραντες εκτάσεις, να πούμε, και φτιάξτε μια σχολή, φτιάξτε μια όπερα, ένα μοντέρνο όπερα, να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν τα πατώματα, το ένα τ' άλλο, αυτό έχει αυτό. Μπας τόσο καλό είναι το Μέγαρο Μουσικής, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Διότι ξεκίνησε σαν αίθουσα μουσικής δωματίου. Είχε μια σκηνή 7 μέτρα, γι' αυτό μετά όταν προεκτείνουν τη σκηνή προς τα μπρος, τα πίσω θεωρία είναι πίσω από τη σκηνή, δεν πρέπει να το έχετε προσέξει. Αυτά μπορούν στην Ελλάδα συμβαίνουν. Λοιπόν, και εκεί απάνω στην κουβέντα, μιλάγαμε για τον Καρούζο, πόσα λεφτά έπαιρνε ο Καρούζο και τα λοιπά, όλα αυτά τα περί όπερας και μουσικής και δεν συμμαζεύεται. Και εμφανίστηκε ο Καραμανλής, χωρίς μια παρά, κύριε Πρόεδρε, σηκώθηκα κι εγώ, άλλο ευγένεια και άλλο αγένεια. Και ευκαιρία, λέω, κύριε Πρόεδρε, έδειξε τότε την Τζέννη τη Λουσία και λέω: «Ναι, Ζάκιν, τους πλουσιωμένους», όχι, μου λέω, «εγώ την έφτιαξα, εγώ την έφτιαξα». Λέω: «Έχει και πετρέλαιο και δεν με αφήνει να προχωρήσω». Λέει: «Ποιος δεν σε αφήνει να προχωρήσει?» Φώνασε μου και το Υπουργό Βιομηχανίας να τη δω. Τότε ήταν ο Έβερτ, του Υπουργού Βιομηχανίας. Και πήγα δίπλα, κάπου τον βρήκα, του λέω: «Μίλητο, σε θέλει ο πρόεδρος». Λέει: «Βρέαστε αυτά», του λέω, «πάμε στον πρόεδρο που σε θέλει». Και πήγαμε εκεί πέρα και του λέω: «Καραμάνι», του λέω, «δεν μου λες», λέει, «τι γίνεται εδώ με το πετρέλαιο, με το Σοφιανόπουλε?» Και απαντάει ο Έβερτ, λέει: «Κύριε πρόεδρε, πήγε το ΙΓΜΕ και έκανε έρευνες και πετρέλαιο δεν υπάρχει». Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό, διότι ποτέ δεν είχε πάει την εποχή εκείνη του. Αργότερα πήγε, πολύ αργότερα, και έκανε κάτι εκρηκτικά μέσα στη θάλασσα και σκοτώσαν τα ψαριά. Λοιπόν, του λέω: «Βρε, τι λες τον πρόεδρο, Σοφιανόπουλο», μου λένε, «αυτό». Δηλαδή, αυτή μπορεί να κάνει λάθος. Αφήσει Σοφιανόπουλο να προχωρήσει. Μα λέει ο νόμος, ποιος νόμος του λες? Ή πληρώνει ο Σοφιανόπουλος, πληρώνει. Όλα αυτά βέβαια ήταν θέατρο. Να δώσει την άδεια αμέσως. Έδωσε εντολή ο Καραμαλής στον Έβρα να μου δώσει την άδεια εκμεταλλεύσεως πλέον. Γιατί το πετρέλαιο το είχα βγάλει. Το πετρέλαιο δεν το βγάζει για να το βγάλει, το βγάζει για να το εκμεταλλεύσει. Και ζητούσε την άδεια εκμεταλλεύσεως. Είχα πάρει την άδεια ερεύνης και αφού τελείωσε η έρευνα και έβγαλα πετρέλαιο, τώρα δώστε μου την άδεια εκμεταλλεύσεως. Γιατί να το έχουμε το πετρέλαιο, το κοιτάμε. Και αντί να πάρω την άδεια εκμεταλλεύσεως, με τραβολογάγανε, μου κλείναν τις πόρτες, δεν με μπάζανε στα Υπουργεία, δεν με μπάζανε στη ΔΕΠ. Και τελικώς στείλανε και τηλεγράφημα στο διοικητή χωροβουλευτής και μου πέρασε χειροπέδες. Λοιπόν, έπρεπε να μου στείλουν ένα γράμμα που είχα κάνει τόσες ευθέσεις και να πει: «Κύριε, έτσι κι αλλιώς, κύριε Σοφιανόπουλε, προχώρα». Διότι ή η Ζάκυνθος, όπως είπα, δεν έχει πετρέλαιο, οπότε γιατί να μην προχωρήσω, αφού τα μούτρα μου, ξοδεύω τα λεφτά μου, αν ήρθα να παίζω εκεί πέρα. Ή η Ζάκυνθος έχει πάρα πολύ πετρέλαιο, που είναι το μάλλον και ήτον, έτσι, διότι αυτό που έβγαζε εγώ τι ήτανε? Και λίγο πετρέλαιο, κύριε Χούντα, στη γη δεν υπάρχει λίγο, τι θα πει λίγο? Αυτό το δωμάτιο εδώ, το οποίο είναι πάσο τόσο, ας πούμε, 8 μέτρα επί 5, 5, 8, 40 επί 2, 4, έτσι, 4, 16, είναι 160 κυβικά επί 7, είναι 1000 βαρέλια πετρέλαιο αυτό το δωμάτιο. 1000 βαρέλια πετρέλαιο αυτό το δωμάτιο. Καταλαβαίνετε το κτίσμα πόσο είναι, καταλαβαίνετε το κτίσμα μέσα στο τετράγωνο, το τετράγωνο μέσα στην περιοχή, η περιοχή μέσα στην Αθήνα, η Αθήνα μέσα στην Αττική. Η γη είναι, οι ποσότητες είναι τεράστιες. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε που είχαμε κάνει την αναλύση ότι για να γεμίσουμε ένα κομματάκι του Αιγαίου από τον Πειραιά στην Κρήτη, το ίδιο πλάτος,
και σε 1000 μέτρα βάθος πρέπει να ρίχνουμε το ημερήσιο πετρέλαιο της ανθρωπότητος επί 35.000 χρόνια. Αυτά τα 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο που δεν παράγεται, εξορυγνύεται. Ημερησίως από τα έγκατα της γης, 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, για να γεμίσουμε αυτό το κομματάκι του Αιγαίου, το κομματάκι του Αιγαίου, πρέπει αυτό το πετρέλαιο να το ρίχνουμε εκεί μέσα κάθε μέρα επί 35.000 χρόνια. Και βεβαίως αυτό το κομματάκι μέσα στο Αιγαίο δεν είναι τίποτα. Αυτό το Αιγαίο μέσα στη Μεσόγειο εξαφανίζεται, είναι μία τρίχα του κεφαλής σας, και η Μεσόγειος μέσα στους ωκεανούς της γης, και αν έχετε δει το Παγκόσμιο Χάρι, είναι τίποτα. Δηλαδή αυτή είναι μία από τις αποδεικτικές διαδικασίες ότι όλα αυτά τα οποία λέμε ότι βούλιαξε ένα πετρελοφόρο και μολύνθηκε η περιοχή και τρέχουμε και κάνουμε, όλα αυτά είναι παραμύθια της καλυμμάς, κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα πίσω, με ειδικά χημικά τα οποία κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Αυτά τα χημικά τα οποία ρίχνουν για να διαλύσουν το πετρέλαιο, αυτά είναι βλαβερά. Αλλά το πετρέλαιο είναι άνθρακας, ο άνθρακας γίνεται ζωή για τα πρωτόζωα, τα πρωτόζωα εν συνεχεία τα τρώνε οι γαρίδες και πάει λέγοντας, και συνεχίζει το βιολογικό κύκλο, διότι η φύση δεν μπορεί να μολύνει τη φύση μόνη της. Το πετρέλαιο τι είναι, άνθρακας είναι. Ο άνθρακας από πότε μολύνει τη φύση. Και γι' αυτό θα παρατηρήσετε ότι όπου υπάρχει πολύ πετρέλαιο υπάρχει πάρα πολύ γαρίδα. Σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου βουλιάξει ένα μεγάλο πετρελαιοφόρο, πράγματι εκείνη τη στιγμή που το πετρελαιοφόρο βουλιάζει γίνεται μια οικολογική καταστροφή, αλλά μικρής χρονικής διαρκείας. Δηλαδή κολλάει ένας γλάρος εκεί στο πετρέλαιο που είχε βγει στο βράχο και ψοφάει. Εντάξει, τρώσε ένα γλάρος. Ή τα ψάρια στα ρηχά νερά δεν οξυγόνονται το νερό από κάτω και ψοφάνε. Και αυτό δεκτώνει. Αλλά όταν η Ελλάδα μόνο ψαρεύει 70.000 τόνους ψάρια το χρόνο και εισάγει και άλλες 50.000, δηλαδή η Ελλάδα καταναλύει 120.000 τόνους ψάρια επί ετησίας βάσεως, τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, βάλτε τα 400 της κοινής αγοράς, σημαίνει 10 φορές, 40 φορές, 40 αυτό, μιλάμε για περίπου 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια τόνους ψάρια το χρόνο καταναλύει και η κοινή αγορά. Τώρα ψοφήσουν και 10.000 βοκάδες, 2.000, 3.000 τόνους ψάρια να πούμε κάπου από τα πτωμένα, δεν είναι σημασίας. Αλλά τι γίνεται, μόλις αυτό αρχίζει και διαλύεται, είναι η αποσύνθεση που γίνεται της συμπεπυκνωμένης μάζας αυτού του άνθρακος ουσιαστικά, υδρογον άνθρακος, αυτό γίνεται τροφή, πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εκεί το πρωτόζωο και εν συνεχεία εκεί και γεμίζει ο τόπος ψάρια. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια, όπου έχει βουλιάξει μεγάλο πετρελαιοφόρο και υπάρχει πολύ πετρέλαιο, πολλαπλασιάζεται η ζωή σε μεγάλο βαθμό, διότι υπάρχει πάρα πολύ μάσα. Γι' αυτό και στη Ζάκυνθο, παραδείγματος χάρη, θα δείτε ότι ο βάλτος της Ζακύνθου είναι γεμάτος γαρίδες. Γεμάτος γαρίδες. Εγώ το είσα, τα βλέπα εκεί πέρα και μέσα στα μάτια μου. Από πάνω ήταν τα πετρέλαια και από κάτω ήταν οι γαρίδες. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν εικόνες ότι η πληροφόρηση πρωτίστως στον κόσμο είναι τόσο ελλιπής και αντιεπιστημονική σε πολλούς βαθμούς. Μην ξεχνάμε, δε κύριε Χούντα, ότι το πετρέλαιο είναι ένα πράγμα το οποίο επιπλέει. Εάν θεωρητικώς επέπλεε και το μέλι, και ένα καράβι κουβαλούσε 500.000 τόνους μέλι και βούλιαζε το καράβι που κουβαλούσε 500.000 τόνους μέλι, θα γινόταν ακριβώς το ίδιο που γίνεται και με το πετρέλαιο. Θα κόλλαγε ο γλάρος μέσα στο μέλι και θα ψόφαγε, και τα ψάρια κάτω από το μέλι δεν θα είχαν οξυγόνο και θα ψοφάγανε και αυτά. Αλλά δεν έπεται ότι το μέλι μολύνει το περιβάλλον, έτσι δεν είναι. Έδωσε ένα χοντρό παράδειγμα. Για σταθείτε, κύριε Σοφιανόπουλε, για σταθείτε. Μία η ώρα τα πάτε αυτά. Στέκομαι να σταθείτε. Όλοι οι άνθρωποι, δεν αμφισβητώ καθόλου, ναι, τον σπουδαγμένο στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο εξωτερικό Σωτήρη Σοφιανόπουλο, το χημικό. Αριστοτέλειο. Δεν τον αμφισβητώ. Δεν τον αμφισβητώ. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά τα οποία είπατε μόλις τώρα ακούγονται περίεργα. Ούφο. Ούφο. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι στο πλανήτη, οι οποίοι όταν βουλιάζει ένα πετρελοφόρο τρέχουν και λένε να πολεμήσουμε την πετρελοκυλίδα, μισό λεπτό, και τρέχουν όλοι στις θάλασσες, οι Βρετανοί στις ακτές τους, οι Αυστραλοί στις ακτές τους, να πλύνουν τη θάλασσα για να βγει το πετρέλαιο, να μην καταστρέψει το περιβάλλον. Με τι το πλένουν το πετρέλαιο? Είναι. Με τι το όλοι αυτοί το... οι άνθρωποι είναι παράλογοι. Με τι το πλένουν το πετρέλαιο? Δεν γνωρίζω. Με οργανικούς διαλύτες. Ναι. Ναι. Αυτή είναι το κίνδυνος ο μεγάλος. Είναι αυτό που δεν φαίνεται. Είναι σαν το καυσαέριο της βενζίνης, το οποίο δεν φαίνεται. Και γιατί δεν το αφήνουν το πετρέλαιο τότε έτσι και το προσπαθούν να το μαζέψουν? Γιατί υπάρχει κονόμα από πίσω. Δηλαδή. Δηλαδή πίσω από όλη αυτή την οικολογική κίνηση σε πάρα πολλούς τομείς
υπάρχουν πολύ οργανωμένα συμφέροντα τα οποία κονομάνε από αυτά. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή τα χημικά, τα πλοιάρια, αυτά τα οποία μαζεύουν το πετρέλαιο, όταν βουλιάξει το πετρέλαιο, πληρώνεται ο Χούντας να πάει να το μαζέψει και παίρνει και τα λεφτά που παίρνει από να το μαζέψει και παίρνει και το πετρέλαιο. Υπάρχουν κάτι ειδικά καράβια, κύριε Χούντα, τα οποία όπως έχουν κάτι μεγάλες μπούκες, όπως είναι η κοιλίδα στην επιφάνεια, προχωρούν σιγά σιγά και αυτή την κοιλίδα τη μαζεύουν. Το περνάνε από ένα διαχωριστήρα υγρών, ειδικού βάρους, και από τη μία μεριά φεύγει η θάλασσα και από την άλλη μεριά κρατάνε το πετρέλαιο. Ξεκάθαρα, δεν έχετε πάει σε λιοτριβείο. Δεν υπάρχει εκεί πέρα ο διαχωριστήρας που διαχωρίζει το νερό από το λάδι. Ναι. Όπως διαχωρίζουμε το νερό από το λάδι και παίρνουμε το καθαρό λάδι, το βάζουμε στο βαρελάκι και το βάζουμε σαλάτα μας, δεν πίνουμε. Αυτά όλα είναι συστήματα τα οποία υπάρχει οικονομικό όφελος από όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Εάν το πούμε διαφορετικά, μου λέγατε, ξέρεις κάτι, ότι οι θάλασσες πλέον δεν έχουν τροφή μπόλικη και πρέπει να ενισχύσουμε το βιολογικό κύκλο των θαλασσών για να μπορέσει να ξανασηκώσει λίγο κεφάλι, εγώ θα έλεγα, ωραία ρε παιδιά, ποιο είναι το πιο φθηνό πράγμα που έχουμε? Πετρέλαιο. Πολλά τα πετρέλαια με τη θάλασσα, να φάνε οι μικροοργανισμοί, να αυξηθούν, να μπορέσουμε. Για εξηγήστε με αυτό. Ρίξαμε πετρέλαιο λοιπόν στη θάλασσα. Αδειάσαμε 1000 τόνους πετρέλαιο. Μάλιστα. Στη Ραφίνα, σε μια Μάλιστα. περιοχή. Στο Σαλονικό, κάπου. Εσείς θα κάνετε μπάνιο και θα γίνετε κατά μαύρος. Και θα βλαστημάτε. Ναι. Θα ψοφήσουν μερικοί γλάρι. Θα ψοφήσουν μερικά ψάρια τα οποία δεν θα έχουν, το ξέρω και αυτά, με πολλά ερωτηματικά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι συναισθηματικό το θέμα. Βλέπεις μερικά ψόφια ψάρια, ας πούμε, και είναι σποποπό. Τα ψαράκια τα τηγανιτά που τρως στο πιάτο σου, δηλαδή μόνο εκείνα τα ψόφια που είδες, σε μαράνανε αυτά που τρως, δηλαδή αυτά δεν σε μαράνανε. Λοιπόν, μετά από καιρό όμως αρχίζει η διάσπαση. Δηλαδή, διασπάται το πετρέλαιο από μια οργανωμένη κοιλίδα και μάζα είναι, γίνεται κομματάκια. Σιγά σιγά το κύμα, τα έτσι, τα αλλιώς κτλ. Και αυτή η φωτοδιάλυση, διότι και ο ήλιος και η θερμοκρασία αυτό κάνει μια φωτοδιάλυση. Σιγά σιγά φεύγει το υδρογόνο, είναι θέμα χρόνου αυτό. Τι γίνεται ακριβώς? Ακριβώς. Το πετρέλαιο είναι άνθρακας. Άνθρακας. Αρχίζουν οι μικροοργανισμοί έτσι, να τρέφονται από αυτό το. Τα ποντίκια δεν τρώνε τα ξύλα, κύριε. Δεν υπάρχουν, ο σκόρο δεν τρώει το μαλλί. Ναι. Τα ποντίκια δεν ροκανίζουν το ξύλο. Ναι. Δεν υπάρχουν κάτι άλλα μικροοργανισμοί που τρώνε. Λέει το ξύλο έπιασε ψήρα. Οι ψαράδες γιατί τρέμουνε. Ναι. Το καίνε. Ναι. Το βγάλουν την πολλιά και το παράνε δηλητήρια το σκάφος για να μην μπουν μέσα οι μικροοργανισμοί και το φάνε και καταστραφεί. Ναι. Το ξύλο τι είναι? Άνθρακας δεν είναι? Το ξύλο. Το ξύλο. Βέβαια. Άνθρακας. Το πετρέλαιο άνθρακας είναι και αυτό. Ναι. Πάνε αυτοί οι ίδιοι οι μικροοργανισμοί και το τρώνε το πετρέλαιο. Και πολλαπλασιάζονται. Αυτούς τους μικροοργανισμούς τους τρώνε τα πρωτόζωα. Αυτά τα πρωτόζωα τα τρώνε οι γαρίδες. Δηλαδή υπάρχει ο βιολογικός κύκλος. Αυτές τις γαρίδες εν συνεχεία θα τις φάνε τα υπόλοιπα ψάρια και ούτω καθεξής. Και άλλοι μικροοργανισμοί, σκούλοι και πράγματα. Το κύκλο της ζωής είναι ατελείωτο. Διότι το πετρέλαιο εκ ζωής προήρθε. Σωστά. Από δάση. Και από η Shell, η εταιρεία Shell, τι έχει έμβλημα? Το όστρακο. Την έχει βάλα. Έχει βάλα. Διότι μέσα στα πετρέλαια και τα λοιπά έχουν βρεθεί πάρα πολλές αχιβάδες και αυτό είναι το νόημα, αν θέλετε, της πολύ χοντρά. Ναι. Shell, όστρακο. Πετρέλαιο από όστρακα. Ναι. Αλλά δεν είναι όστρακα, είναι ένεκα, αν θέλετε, το κόκ, το ξέρετε, ή μόνο τα ξυλοκάραβουνα, θα πει ξυλοκάραβουνο. Και με μερικός. Το ξύλο, τον άνθρακα, μερικός. Εάν προχωρήσει η διαδικασία σε χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, αυτή η υπόθεση καταλήγει να γίνεται πλέον μια υγρή φάση αυτού του στερού προϊόντος. Όταν λοιπόν έγιναν οι μεγάλες, αν θέλετε, γεωλογικές ανακατατάξεις τα λοιπά, τεράστιες περιοχές δασών της γης σκεπαστήκανε. Και αυτό είναι πετρέλαιο. Μάλιστα. Αυτό σιγά σιγά με τα χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, γιατί η γη είναι η παλαιοζωική εποχή, η μεσοζωική εποχή και η νεοζωική εποχή. Αν υπολογίσουμε ότι ο άνθρωπος έχει ζήσει επί της γης 5 εκατομμύρια χρόνια και είναι στο τέλος της νεοζωικής εποχής η παρουσία του ανθρώπου από τα μέχρι του δε γνωστά, έτσι δεν είναι? Υπολογίσουμε ότι ο δεινόσαυρος έζησε στη γη επί 160 εκατομμύρια χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τη γη και για την ιστορία
της φύσεως κτλ. Είναι πράγματα τα οποία ξεφεύγουν της οποιασδήποτε λογικής. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα ηλιγιώδη χρονικά ποσά της γηίνης υπάρξεως δημιουργήθηκαν και τα πετρέλαια από την καταστροφή των δασών μέσα εν το βάθη. Σύψη. Από θερμοκρασία, πίεση και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, αφού το πετρέλαιο είναι εκ ζωής φυτικής και ζωικής προερχόμενο, έξω και μυρωδιά του, ρητίνη, πέφτω. Και ρητίνη, αλλά και οργανικές αναθυμιάσεις, υδρόθια κτλ. Όταν σαπίζουν όταν δέντρα, σε μια λίμνη και τα δέντρα μέσα στο νερό, μυρίζει υδρόθιο. Υδρόθιο. Όταν φάτε τη φασουλάδα, κύριε Κούντα μου, και γίνει το γνωστό, να πούμε τι μυρίζει, υδρόθιο μυρίζει, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία είναι το πετρέλαιο, θα σας πούμε, σε πολύ χοντρές θέσεις. Αυτό είναι ζωικό προϊόν. Εκ ζωής προερχόμενων. Ναι, ναι. Αφού είναι εκ ζωής προερχόμενων, δεν μπορεί να συγκυρίσει στη ζωή. Βέβαια. Ακριβώς. Κύκλος. Κύκλος. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία προσωρινά, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διότι η φύση δεν ενδιαφέρεται τι λέτε εσείς και εγώ, ούτε η ζωή σας και η ζωή μου ενδιαφέρει μέσα στη φύση τι γίνεται. Ένα πράγμα είναι σοβαρότατο για τον άνθρωπο και για τη γη, η ατομική ενέργεια, η οποία είναι παραφύση, δεν υπάρχει στη φύση η ατομική ενέργεια. Ο άνθρωπος δια της τεχνολογίας του, έτσι, άνοιξε τους ασκούς του αιωλού και έβγαλε μια δύναμη μέσα. Αν θέλετε, η καλύτερη υπόθεση για την ατομική ενέργεια είναι η ασκή του αιωλού. Ανοίξαμε το άτομο και βγάλαμε από μέσα μια δύναμη την οποία ο Θεός ή η φύση, αν θέλετε με ενδιαφέρει, δεν μας την έδωσε. Είναι δικό μας δημιούργημα. Ενώ το πετρέλαιο δεν είναι δικό μας δημιούργημα. Το πετρέλαιο το έχει φτιάξει η φύση. Και αφού το φτιάξει η φύση, δεν μπορεί η φύση να καταστρέφει τον εαυτό της. Δεν υπάρχει αυτό. Σε τίποτα. Όταν η φύση καταστρέφει τον εαυτό της, τον καταστρέφει για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα και για πολύ περιορισμένο σημείο. Έρχεται ένας κυκλώνας φερρυπίν, ξεριζώνει δέντρα, πνίγει ζώα, ποτάμια, καταράκτες, βροχές. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι ξανά μέσα στον κύκλο. Δεν υπάρχει ολική καταστροφή, ενώ η ατομική ενέργεια. Εκεί σβήνεται η ζωή παντελώς, που είναι ακριβώς το ίδιο και στη θάλασσα όταν εμείς ρίχνουμε το δυναμίτι μέσα στη θάλασσα και σκοτώνουμε το σύνολο της ζωής. Είναι τα παραφύση, οτιδήποτε είναι εκ της φύσεως προερχόμενο. Το λιοντάρι τραβάει μία στη ζέμπρα να πούμε, γράπ στο κεφάλι να πούμε, και την τρώει σχεδόν ζωντανή. Λοιπόν, αυτό το θέαμα ψυχολογικά και συναισθηματικά είναι εξωφρενικό. Αλλά αυτή είναι η φύση. Αλλά δεν καταστρέφεται. Άλλο αν εμάς μας επηρεάζει ψυχολογικά. Όταν πηγαίνουμε και κόβουμε τα δάση, αυτό είναι καταστροφή. Διότι ένα δέντρο το οποίο θέλει 100 χρόνια για να γίνει και εσύ το κόβεις ένα λεπτό μέσα. Εάν έχεις μελετήσει, κύριε άνθρωπε, την χρονική διαδικασία αναδασώσεως, εκ της φύσεως αναδασώσεως, αυτά τα παραμύθια ότι λέμε, λέει, η περιοχή, άλλοι ψεύτες αυτοί, θα αναδασώσουμε, λέει. Μα τι να αναδασώσουμε, κύριε Χόντα. Όταν σε ένα στρέμμα έχετε οπωροφόρα δέντρα της τάξεως των 20 συν πλην, εις το δάσος έχετε 200 δέντρα. Στο στρέμμα. Επί 1000 στρέμματα, στο τετραγωνικό χιλιόμετρο, έχετε 200.000 δέντρα. Αν υπολογίσετε ότι η Ελλάδα έχει 110 εκατομμύρια λεόδεντρα και 120 εκατομμύρια λοιπά οπωροφόρα δέντρα, 230 με 240 εκατομμύρια οπωροφόρα δέντρα έχει η Ελλάδα οπωροφόρα. Τι να αναδασώσετε? Αυτά θέλει 100 χρόνια για να γίνουν. Δεν αναδασώνεται το δάσος. Το δάσος ξαναγίνεται από μόνο του. Όποιος λέει θα αναδασώσει, λέει ψέματα στον κόσμο για να κοροϊδεύουμε τον κοσμάκι. Αν υπολογίσετε τώρα ότι η Ελλάδα είναι καλυμμένη με 17% της προβολής της χώρας με παρθένα δάση, αυτό σημαίνει 17, 3, 17, 54, μιλάμε για 23.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 23 εκατομμύρια στρέμματα σε προβολή, που αν το βάλετε αυτό σε ανάπτυγμα είναι τουλάχιστον επί 1,5, μιλάμε για περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα, και βάλετε όχι πολλά 100 δέντρα στο στρέμμα, 40 επί 10 400 και επί 100 4-3 εκατομμύρια δέντρα. Τι να αναδασώσετε? Όλοι οι Έλληνες να πάρουν ένα τσουβάλι στην πλάτη και να αναδασώνουν, δεν πάνε να αναδασώσουν το 0,000 αυτών των εκτάσεων. Αν
αν αφήσει τη φύση, η φύση αναδασώνει εκατομμύρια δέντρα από μόνη τη. Δεν περιμένει εσά και εμένα. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα του πετρελαίου, όπου η συναισθηματική φόρτιση την οποία εν τέχνος και τεχνιέντος έχουν δημιουργήσει στον άνθρωπο σήμερα, είναι σε πάρα πολλούς τομείς σωστή, όπως δεν πρέπει να κόβουμε, γι' αυτό είναι ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να άλλη φορά βεβαίως, ότι μπορεί να καταργηθεί πρωτίστως το χαρτί της τουαλέτας, το οποίο και ανθυγινό για τον άνθρωπο είναι και μπορεί να υποκατασταθεί εύκολα με μία, αν θέλετε, ευρεσιτεχνία την οποία έχουμε κάνει, αλλά πρωτίστως θα σώσει εκατομμύρια στρέμματα δασών εις την Ιφίλιο. Αυτό για να κύκλωση του χαρτιού και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά. Εις την υπόθεση όμως του πετρελαίου και συγκεκριμένα... Για πέστε την εφεύρεση για το χαρτί. Είναι μια, εγώ τη λέω, οικολογική τουαλέτα, όπου υπάρχει ξεκάθαρο ένα πλήσιμο, όπως ήταν ξεκάθαρο, όπως ήταν παλιό το λεγόμενο μπιντές. Η τουαλέτα θα είναι ένας μπιντές όπου θα υπάρχουν ακροφύσια, τα οποία θα ψεκάζουν τον άνθρωπο εις την περιοχή είναι αυτή με ένα χλιαρό νερό, που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει, είναι η πλήρης, ας πούμε, καθαριότητας κτλ. Και εν συνεχεία θα υπάρχει μια ελαφρά, ας πούμε, ροή ενός κάποιου ελαφρώς ζεστού αέρος για το στέγνωμα. Και τελειώσαμε. Δηλαδή, θα μου πείτε μπλέξαμε τώρα σε άλλα, αλλά θα πατάς ένα κουμπί, θα γίνεται αυτή η διαδικασία αμέσως και ούτε χαρτιά, ούτε τίποτα, όλα αυτά δηλαδή πάνε περίπατο. Και γιατί πάνε περίπατο? Διότι το νερό είναι ανακυκλούμενο. Δεν μπορεί να το καταστρέψει το νερό. Έτσι δεν γίνεται. Ενώ το δέντρο δεν μπορεί εύκολα να το αντικαταστήσει, διότι θέλει πάρα πολλά χρόνια για να γίνει. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και απόψε με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο. Η ώρα είναι 1:30, οι τηλεθεατές διαμαρτύρονται. Ξεκινάμε 4 θέματα και δεν ολοκληρώνουμε ούτε ένα. Τέλος πάντων, την επόμενη Πέμπτη είναι θα στην έρευνα. Μου λέει ο καθηγητής ο Βογιαντζάκης ότι στην έρευνα ερευνάς ένα θέμα και μόλις κάνεις τα πρώτα βήματα σου βγαίνουν άλλα 100 θέματα μπροστά. Γι' αυτό το ερευνητικό κέντρο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο και με ευρύτητα πνεύματος για να μπορείς να διαλέγεις από αυτά τα καινούργια θέματα που σου παρουσιάζονται. Καμιά φορά σου παρουσιάζεται ένα θέμα στο τρίτο στάδιο πολύ πιο ενδιαφέρον από το πρώτο. Παρατάς το πρώτο και πας στο τρίτο. Και αυτό στερούμεθα βασικό στην Ελλάδα, διότι η έρευνα, η εφηρμοσμένη έρευνα και η αναπτυξιακή τεχνολογία, αυτή δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ένα είναι το συμπέρασμα που θα συμφωνήσουμε απόψε για να έχει και ένα θετικό αποτέλεσμα και αυτή η συζήτηση είναι ότι όσο λιγότερο ανακατεύεται το κράτος στις λειτουργίες του κοινωνικού συνόλου του κόσμου που το αποτελεί, τόσο οικονομικά είμαστε στον ορθόδοξο δρόμο. Να το πω διαφορετικά, είναι σαν το ποδόσφαιρο. Να πάψουν, να μεσολαβούν. Μάλιστα, ξεκάθαρα. Να κάνουν τους διαιτητάς, κύριε Χούντα, όχι τους ποδοσφαιριστάς. Έτσι. Στο ποδόσφαιρο 22 κλωτσάνε, ένα σφυράει και δύο μισοσφυράνε κι αυτοί με νοήματα. Εάν αυτός ο οποίος κλωτσάει, σφυράει κι όλα και κάνει πέναλτι, ποιος θα σφυρίξει? Πρέπει να σφυρίξει κάποιος άλλος. Και αν κλωτσάει κι αυτός, πρέπει... αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Άλλος λοιπόν σφυράει και άλλος κλωτσάει. Το ελληνικό κράτος και κλωτσάει και βεβαίως δεν σφυράει τον εαυτό του όταν κάνει πέναλτι. Το κουκουλώνει. Και βέβαια ο κόσμος που είναι στις κερκίδες λένε πέναλτι, σφύρα! Αλλά το έχει κάνει ο ίδιος. Και βέβαια δεν πρόκειται να σφυρίξει ποτέ. Λοιπόν, ποτέ δεν σφύριξε τον εαυτό του ο κύριος Καραμαλής όταν κλώτσαγε. Ποτέ δεν σφύριξε ο κύριος Παπανδρέου τον εαυτό του όταν κλώτσαγε. Και ποτέ δεν σφυράει το ελληνικό κράτος στο σύνολό του όταν κάνει το πέναλτι. Επειδή ολοκληρώσαμε το θέμα των συγκοινωνιών, να πούμε ότι η θέση, όπως φαίνεται και διαπιστώνεται αντικειμενικά, όσο και αν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα για αυτό το χώρο είναι πάρα πολλά, είναι όπως λειτουργούν οι υπεραστικές συγκοινωνίες και τα ταξί, να λειτουργήσουν και οι αστικές συγκοινωνίες ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Μισό λεπτό ακόμα. Έγινε και ένα άλλο πολύ μεγάλο κακό με την υπόθεση των λεωφορείων καταστρέφοντας τα τραμ. Το τραμ ήταν ηλεκτρικό. Ένα μέσο λεωφορείο είναι της τάξεως των 300 ύπων. Αν θέλετε, δεν είναι η πλήρη ισχύς, είναι περίπου της τάξης των 150 ύπων κατά μέσον όρο, κατά αναλύσκη. Στις μηχανές δίζελ έχουμε 150 γραμμάρια ανά ύπο και ώρα. Ανά 7 ύπους λοιπόν έχουμε 1 λίτρο πετρέλαιο την ώρα. Στους 100 ύπους έχουμε 14 λίτρα και στους 57
Έχουμε 14, έχουμε περίπου 20 λίτρα κατά μέσον όρο την ώρα κατανάλωση πετρελαίου από το λεωφορείο. Επί 1600 φορές που είναι τα καυσαέρια, αυτό μας κάνει 32.000 κυβικά μέτρα την ώρα καυσαέρια παράγει ένα λεωφορείο μέσα στην Αθήνα. Υπάρχουν βέβαια και τα τρόλεϊ, τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, τα οποία και αυτά έχουν μείνει στο περιθώριο, γιατί περίπου έχουν την ίδια φιλοσοφία. Έχουν τον... Ελύσεται, ναι, αλλά το τρόλεϊ είναι ένα. Έχουν τον, πώς το λένε, το... την λήψη ρεύματος από τα... πάνω, ναι. Το ίδιο και τα τραμ. Ναι, αλλά τι γίνεται, στο τραμ έβαζες ένα, δύο, τρία βαγόνια, δεν είχες πρόβλημα, ναι. Γιατί πίνες αράγες. Το τρόλεϊ πρέπει να προσπεράσει το ταξί που σταμάτησε να πάρει τον πελάτη, κορνάρει ο άλλος, του φεύγει το τσιμπράγκαλο από πάνω, σταματάει την κυκλοφορία. Δεν είναι ευέλικτο πράγμα το τρόλεϊ. Είναι καλό, αλλά λέω ότι το τραμ... Για το μόλις. Ναι, το τραμ το αντικατέστησε βασικό στο λεωφορείο, μέσα στην Αθήνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αν υπολογίσουμε ότι ανά ώρα, ανά λεωφορείο, έχουμε 32.000 λίτρα καυσαέρια, έτσι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις χιλιάδες λεωφορεία μέσα στο κέντρο των Αθηνών που κυκλοφορούν και δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Συμπερασματικός. Το αφιερώνουμε στον κύριο Καραμαλή αυτό. Το αφιερώνουμε αυτό για τη χθεσινή μέρα για το περιβάλλον. Και στους. Για το περιβάλλον πρέπει πρωτίστως να το προστατέψει ο άνθρωπος από ένα πράγμα και μόνο, κύριε Κοντά. Την ατομική ενέργεια. Η ατομική ενέργεια θα είναι η καταστροφή του πλανήτη, αν δεν την προσέχουμε, πρέπει να σταματήσει παντελώς. Όποιος μιλάει για ατομική ενέργεια πρέπει να το παίρνει το κεφάλι αυτομάτως. Εάν γίνει σύνδεξη, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Και μια δεύτερη υπόθεση η οποία πρέπει να γίνει, που απασχολεί πάρα πολύ την Ελλάδα, μα πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι οι δυναμίτες πάνε πρωτίστως στα λατομεία. Για να ρίξει κάποιος δυναμίτη στη θάλασσα, πρέπει να περάσει από τους δυναμίτες των λατομείων. Αλλιώς δεν υπάρχει. Ή από τις αζωτούχες λιπασματικές ουσίες που παίρνουν τα λιπάσματα δίθενευτα και τις μετατρέπουν σε εκρηκτικές ύλες. Είναι εύκολη διαδικασία. Αυτό είναι εύκολο να παταχθεί. Και εν συνεχεία οι ανεμότρατες και οι τράτες γενικώς να δουλεύουν. Όχι από Σεπτέμβριο οι τράτες και Οκτώβριο, αλλά από Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έλεγα οι ανεμότρατες, μέχρι και το Μάρτιο μήνα. Όχι περισσότερο, διότι τότε υπάρχει το θέμα του ογόνου. Όσον αφορά το θέμα ότι η τράτα οργώνει το βυθό, ναι, σε ένα πολύ μικρό βάθος. Αν υπολογίσετε ότι πόρπωσε 100 οριές, 150 οριές δεν προσφέρει, παρακάτω δεν υπάρχει. Η επιφάνεια της θαλάσσης είναι ατελείωτη. Εάν λοιπόν προστατεύσουμε πρώτον τα δάση μας από την άσκοπη κοπή. Μιλάω παγκοσμίως, δεν μιλάω μόνο σαν Ελλάδα. Ένα. Δεύτερον, εξαφανίσουμε το δυναμίτι. Κάνουμε δημοψηφίσματα, εγώ θα έλεγα δημοψήφισμα αύριο το πρωί ότι ατομική ενέργεια... Δεν υπάρχουν στα λατομεία πλέον δυναμίτες. Ποιος τα λέτε. Δυναμίτες. Α, ναι, πώς είναι τα καριέ, αυτά τα καλώδια. Ποιος τα έφτιαξε, τι λέτε, δυναμίτες. Δυναμίτες, αλλά κάνει την τρούπα μέσα, βάζει το δυναμίτη και μπαμ και σκάει να πετάξει τα αυτά. Τι λέτε. Έχει αλλάξει τώρα το ποιο σύστημα. Έχει περάσει και... σειρματοκοπή. Σειρματοκοπή, σύμφωνη και συγγνώμη, και έχουν περάσει και τα καριαία καλώδια. Ναι, και αυτά. Αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει στη θάλασσα. Όχι, αλλά υπάρχουν και οι δυναμίτες. Έχουν πάνε πια προς κατάργηση. Σαφώς, αλλά υπάρχουν ακόμη. Ελάχιστα. Από εκεί... Δεν δουλεύουν τα λατομεία πια δυναμίτες ναι, με αυτή αλλά την από εκεί προμηθεύονται. Όχι τα μαλαμαλάδικα, προσέξτε. Το λατομείο το κοινό με την πέτρα δεν το ενδιαφέρει να βγάλει κομμάτια. Θα βγάλει ένα φουρνέλο γιατί ρίχνει το μισό βουνό κάτω και αρχίζει και μαζεύει. Έσο. Για την πέτρα, δηλαδή για το δομικό υλικό, χαλίκια, χαλίκι ψηλό, άμμο κτλ. Τραβάει ένα φουρνέλο, τα πετάει όλα κάτω και προχωράει. Δεν θα μπει στη διαδικασία. Αυτό γίνεται πιο πολύ στα μάρμαρα. Για να έχουμε μπλόκια κτλ. Που κόβουμε με έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, δυναμίτες, ανεμότρατες, τράτες, αλλά πρωτίστως ατομική ενέργεια. Εάν ο άνθρωπος γενικώς δεν προσέξει πρωτίστως την ατομική ενέργεια, υπάρχουν τόσα πολλά εργοστάσια ανά τον κόσμο, ο άνθρωπος πάντα κάνει λάθη, τεχνικό τέλειο πράγμα δεν υπάρχει, αλλά πρωτίστως τι θα κάνουμε τα ατομικά απόβλητα. Μέχρι ευρέσεως αυτής της, του προβλήματος που ο άνθρωπος δεν το έλυσε ακόμη, εγώ δεν είμαι η ΗΠΑ της Αμερικής, ούτε είμαι Ρωσία να παίρνω αποφάσεις,
αλλά πιστεύω ότι ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος, και θα μπορούσε η Ελλάδα, η οποία δεν έχει, να το ξεκινήσει ένα δημοψήφισμα, όπως στη Γερμανία έγινε δημοψήφισμα και απαγορεύεται πλέον να γίνει η εγκατάσταση άλλη ατομικής ενεργίας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 42 έχουν. Αυτά, τέλος. 43, ενώ η Γαλλία μπορεί να κάνει ένα 600, 1000, όσα θέλει. Η Αγγλία το ίδιο, η Αμερική το ίδιο. Οι Γερμανοί πήραν σε δημοψήφισμα απόφαση και λέει τέλος. Άλλο δεν υπάρχει. 42 έχουν κι άλλα. Μα και όταν μιλάμε για 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια χώρα η οποία είναι 2,5 φορές την Ελλάδα. Χωρίς πορτεσίλες. Αυτά να δει ο κύριος Καραμαλής και οι λοιποί, ότι μιλάμε για λαούς. Έχουν τελειώσει αυτές οι εποχές. Οι οποίοι λαοί αυτή τη κοινή αγορά πρωτίστως είναι λαοί οι οποίοι σε λίγο θα πεινάσουν και άσχημα. Διότι η τεχνολογία σιγά σιγά περπατάει. Κάποτε τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στον κόσμο τα παρήγε η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Αμερική. Τώρα παράγει αυτοκίνητα και η Ιουγκοσλαβία και η Τσεχοσλοβακία και η Ρωσία και η Κορέα και η Κορέα και η Ιαπωνία και πάει λέγοντας. Ραδιόφωνα τα ίδια, κατσαβίδια τα ίδια, έτσι και αλλιώς σε λίγο καιρό τι θα πουλάει η Ευρώπη. Θα πρέπει να φάει. Μα δεν έχει να φάει. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και σήμερα, αν θέλετε άλλη φορά, μου ήρθε από τη Γερμανία μια τηλεπία, εμείς λέμε τηλεπία, δεν λέμε φάξ, και είχε ένα γερμανική φωτογραφία, λέει, το φυτό της χρονιάς. Ξέρετε ποιο είναι αυτό, το λούπινο. Άραστε. Άρχισε στη Γερμανία η καριέρια του λούπινου. Τώρα πόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό, αν θέλετε να το πούμε. Την επόμενη φορά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Χαίρετε. Ηλεκτρικές ιστορίες. Από επίσημο φορέα στον οποίο ο ίδιος προηγήσατε έχει ο κύριος Μάκης Πουλής. Δηλαδή, θεωρώ